Στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης θα αναρτηθεί η σημαία του Θεσσαλονίκη Pride. Ξεκινάνε εκδηλώσεις που θα κορυφωθούν το Σάββατο. Ο απερχόμενος δήμαρχος Ιωάννης Μπουτάρης παρέλαβε από τους διοργανωτές τη σημαία του Ουράνιου Τόξου. Άρχισε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη το 8ο Θεσσαλονίκη Pride, το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 22 Ιουνίου με την πορεία υπερηφάνειας σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ο Γάμα Μπουτάρης θα αναρτήσει στο Δημαρχικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης τη σημαία του Θεσσαλονίκη Pride και κάλεσε τους ξενοδόχους της πόλης να πράξουν τα ανάλογα. Θα πάτε κατεβάστε? Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν ο επόμενος δήμαρχος, ο κύριος, πώς είναι ο κύριος? Ζέρβα, συγγνώμη, το ξέχασα. Νομίζω ότι είναι και αυτός υπέρμαχος και μάλιστα πιο πολύ από τον απερχόμενο δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Νομίζω, Σάββατο είναι μόνο ή... Ολοκληρώνονται, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Το Σάββατο. Μην είναι καν τρίμερο τώρα με τον κύριο Ζέρβα. Μήπως είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, πρόσεξε. Αυτό που σου λέω πάντα, θα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Σωστό, σωστό. Για τη στιγμή έχουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ότι δηλωμένος και αριανός και πολύ έχει βοηθήσει. Τώρα έγινε αριανός. Αριανός είναι. Αριανός είναι. Πώς έβγαινε τότε με 70% της πόλης πάω και έβγαινε ο αριανός? Ο Μπαρμπαγιάννης τι είναι, ρε παιδιά, δηλαδή πάω. Ξέρω εγώ. Πώς έβγαινε ο αριανός, δε. Πώς έβγαινε ο αριανός με το 70% της πόλης και με αντίπαλο τον, πόσο λέγανε, πέσω, τον Καλαφάτη. Πώς βγήκε ο αριανός? Είναι απλά τα πράγματα. Α, για πες. Οι αριανοί γίνανε πάω ξύδες μετά τον Double. Α. Μα την προηγούμενη το 15 είναι, τώρα δεν βγάλαμε, ρε φίλε. Α, τώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Πόσο, ναι. Πόσο μυαλό θέλει να σκεφτεί. Ναι. Τι λες, ρε φίλε. Καλά εδώ, ρε φίλε. Ελπίζω μην τις πειράξει τις σημαίες αυτές. Εντάξει, όλα καλά, όλα ωραία. Τι έγινε, άστα παιδιά, κάνουν μια παρέλαση. Να παρελάσουνε. Εγώ δεν πειράζω τίποτα, φίλε. Δεν λέω για σένα. Εγώ θα είμαι κιόλας, μάλιστα, παρότι εγώ σου είχα πει, δεν αλλάζω την άποψη. Όχι, όχι. Α. Εγώ παρότι σου είπα ότι για μένα είναι λάθος, δεν πρέπει δηλαδή και ο Άρης να πάρει, γιατί δεν λέω. Δεν λέω ότι θα πήγα να τις κατεβάσω, αλλά εγώ είμαι ενάντια αυτό. Αλλά λέω, θα είμαι του χρόνου όμως και με έξω, πώς θα λέγανε αυτά, με, ο μικρός στην Πανησής με την Πανάκη και τέτοιο, τέτοιο. Όταν θα γίνει του Άρη, όταν ο κύριος Ζέρβας ανεβάζει για τον κυπελούχο. Τι θα γίνει τώρα? Δεν θα ανεβάζει για τον κυπελούχο του χρόνου. Κυπελούχο. Τον Άρη, λέω εγώ. Πάλι ο ΠΑΟΚ. Τέταρτη χρονιά συνεχόμενη. Τρεις μέχρι και η Ρεάλ 3 πήρε συνεχόμενα τσάμπιου. Τέταρτο δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δύσκολο. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται, αλλά δύσκολο, λέω εγώ. Κοίταξε, καλά, άμα παίξουμε την ΑΕΚ, εντάξει. Κοίταξε, με αυτού εδώ πέρα τώρα που δεν μπορεί να κάνουν ούτε μια σωστή μεταγραφή. Δηλαδή, δεν έχει και πολύ άδικο. Ο Μαρτίνεθ, στο Ολυμπιακό, ζήτησε τρεις παιχταράδες και τον πήραν έναν που είναι ρεξιχιαστό και τα λοιπά. Δεν θυμάμαι ούτε ξέρω πώς. Ποιος είναι ο Μαρτίνεθ? Πώς το λένε αυτό? Ο προπονητής, ο Μάρτης. Ποιο Μάρτης? Ναι, Μαρτίνεθ, το ίδιο είναι. Με το Ολυμπιακό έχει καλή σχέση κι αυτό. Ναι, ποιο? Ο Μαρτίνεθ, δεν έχει καλή σχέση. Ο Μαρτίνεθ. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που ακούγεται χαλή? Αυτό που φαίνεται όμως, κοίτα τι είναι. Ναι, και αυτό καλό είναι όντως. Τι καλό είναι. Ο πρόεδρος μας, ο πρόεδρος βάζει ωραία προγράμματα τελικά. Στο Open βάζει ωραία προγράμματα. Τι χώριστρα είναι αυτή, ρε Μάκα. Ναι, βάζει ωραία προγράμματα, αλλά τηλεθέαση δεν έχει. Προφανώς δεν βλέπουν οι παοξιδές. Το Open δεν έχει τηλεθέαση. Κατά διαόλου, τι όπερ. Έχει ποσοστό νικοτίνη στο τσιγάρο. Πόσο έχει, ρε, καταρχήν, ξέρεις, πόσο έχει το όπερ? 3,5%. Μια χαρά είναι για αρχή. 3,5% για αρχή. Πρώτη χρονιά, ρε φίλε, κάτσε. Πρώτη χρονιά. Ακόμα δεν έκλεισε χρόνο ο άνθρωπος. Α, ναι, έτσι πάει. Έτσι, κάτσε. Και τον ΠΑΟΚ για τον κάνει ταμπλόχο. Έκανε 5 χρόνια. Πέρασε μια πενταετία. Όσα έκανε ο Κόκαλης για τον Ολυμπιακό. Δεν ναι, ήταν εύκολο. Τόσο Κόκαλης, στα 4 νομίζω. Ναι, εντάξει. Στα 4. Μετράνε και άλλα πράγματα. Παίζουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ξεσυνηθίσαμε λίγο. Δεν είπαμε τίποτα καλό. Καλησπέρα, δεν είπαμε στον κόσμο. Εδώ το η αλήθεια είναι ότι ξεσυνηθίσαμε. Η αλήθεια είναι. Όχι, δεν ξέρω. Όχι. Το γνωστό αγαπητό σα δίδυμο, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ. Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Ράδιο Μαρμίτα. Συντροφιά παρέτσα μέχρι και τι 10. Όπω όλο το καλοκαίρι θα πάμε. 8 με 10. Βασίλη Καβαδία στη Κολυπτάρα, έτσι. Και τις μουσικές επιλογές, ο ηχογλύφτης, ο σημερινός ναι. Της εκπομπής. Τον βλέπω μας. Ανεβασμένο, τον βλέπω. Τώρα, τον βλέπω ανεβασμένο αυτή την εβδομάδα. Θα μας βάλει τα κομμάτια για τώρα, είναι κάτι κομμάτι. Ναι, δηλαδή, αυτό το άκουσα. Εσύ πώς σου ζήτησες αυτό το κομμάτι? Καλά, περίεργο μου έκανε. Αυτά τα μαγαζιά που παίζονταν αυτά τα κομμάτια που τα ακούστε, εγώ τα έτσι. Εσύ τάχτησες σε αυτά τα μαγαζιά. Πώς γίνεται? Όχι το χουά, το επόμενο που ζήτησε, με έκανε εντύπωση. Ο Πλατινί είναι αυτός, ο Πλατινί. Ο Πλατινί χειροπέδας, ο Πλατινί. Γιατί συνελήφθη? Συνελήφθη λέει γιατί για το... Για στη μέρη ψηφοφορία. Για το Κατάρ, ναι. Ναι. Για το 10 λέει που έγινε η ψηφοφορία. Για το Κατάρ. Για δωροδοκία και δωροληψία εξετάζεται, έτσι. Εικάζεται. Γιατί όλα τα πάντα είναι ενδείξεις μέχρι να υπάρξουν αποδείξεις. Αυτό το τραγούδι τώρα εσύ
κάπου το άκουσα, αποκλείται να το ήξερες αυτό το τραγούδι. Δηλαδή σαν άκουσμα που θα το ήξερες. Mm. Αλλά για να μου ζητήσεις αυτό το τραγούδι, να το ζητήσω από τον ηχολήπτη, πραγματικά κάτι έγινε, κάτι παίκτηκε. Σαββατοκύριακο κάτι παίκτηκε. Acapulco Nights. Γιατί το ζήτησες αυτό το τραγούδι? Σ' αρέσει? Της εποχής μας είναι. Ναι, εντάξει, έχω ένα μισό χρόνο μεγαλύτερο σήμα από σένα. Άκου, άστο λίγο, ρε. Το ξέρω το τραγούδι, δεν το. Καλά, δε, ωραίο, κομματάρα είναι, δεν είναι ωραίο. Δροσερό. Δροσερό καλοκαιρινό, εντάξει, αποδεικνύεις για άλλη μια φορά ότι σου σταμάτησε. Τάσο τρέγια έχεις, δεν ξέρει. Αποδεικνύεις για άλλη μια φορά ότι σου σταμάτησε, Καρδέλης. Φίλε. Μακάρι όλοι να ήταν σαν το Σταμάτη Καρδέλη. Καλά, δεν το συζητάμε. Εκείνη την εποχή, δεν δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Γιατί ζήσαμε δεκαετία 80-90, φοβερά χρόνια, έτσι. Ναι. Νόμιζα θα έλεγες για τον Καρδέλη, ότι εκείνη την εποχή ήταν. Ο Ρουβάς εποχής ήταν, ας πούμε. Ο Ρουβάς ήταν λίγος μπροστά του. Ναι, όντως. Και ο Μιχαλόπουλος. Ο Καρδέλης Μιχαλόπουλος. Αυτοί οι δύο. Και ο Ψάλτης. Και ο Ψάλτης. Ναι, απλά αυτοί οι δύο ήταν ομορφόπεδα. Απλά ένα ακριβώς αυτό το πήρα από το στόμα μου. Ο Ψάλτης, Θεός χωρίς το παλικάρι. Ήταν ο συμπαθητικός άσχημος. Είχε ακριβώς. Εσύ, πραγματικά, θα αρχίσω να συμφωνώ μαζί σου. Αλλά κάτι έγινε. Λοιπόν, και σε τραγούδι και σε σχολείο, περίεργο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Πού και πού να συμφωνούμε. Καλά, εντάξει, θα συμφωνούμε και κάπου. Δεν έχει και πολύ. Εμπνέω μου όταν βλέπω τέτοια. Ωραία πράγματα. Ποια είναι αυτή, είναι και γνωστή αυτή. Πού να ξέρω. Για πάντα παιδιά. Για πάντα παιδιά λέει. Ποια είναι η μαμά με τα μπλε, ποια είναι. Ποια είναι η μαμά με τα μπλε, ξανθιά. Όντως, έχει και πλούσια τα LA. Η Μανούλα. Μανούλα. Καλά, μην ξεγελιάσει έτσι όπως είναι. Τι, πέφτουν φακοί δηλαδή πάνω. Φοράει το. Και το σκυλάκι, ωραίο είναι. Το στιθόδεσμο. Φοράει το αυτό από πάνω. Άμα λυθούν και τα δει ζωντανά, τότε να δούμε. Ναι. Μπορεί να είναι και σιλικονάτα, έτσι δεν έχουμε για πρόβλημα. Τίποτα, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με σιλικονάτα, κύριε Τρελιά. Δεν έτσι. Μου τυχαία, όχι. Τώρα εσεί τα ελεύθερα παιδιά. Από το 95 παντρεμένοι είμαστε, ρε φίλε. Εσεί τα ελεύθερα παιδιά. Οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Ναι, αλλά συζήτη το με τι φίλε σου. Ναι. 650 φίλες έχω δει. Καλά, 650 όχι, είσαι λίγο υπερβολικό. Εγώ έχω δει τουλάχιστον. Χωρίς υπερβολία. Μου έχει βγάλει το όνομα Τρέγια, δεν ξέρω αν το πήρε καμπάρι. Τουλάχιστον 6 έχουν έρθει με διαφορετικό. Ναι, αλλά μου έχει βγάλει το όνομα και μπορεί να με ακούνε κιόλα κάποιε. Μπορεί να ακούνε. Καλά, τι είναι κακό, δεν είναι 6 φίλες. Κακό είναι, ρε φίλε. Για μένα είναι κακό είναι ο άντρα να έχει φίλες. Τα λέμε και. Ναι, φίλοι που τρώμε το σταφύλι. Κατάλαβε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, μα έχει βγάλει το όνομα. Αυτό είναι η μία αλήθεια είναι. Μέχρι και άνθρωποι που με ξέρουν και λέω, ας πούμε, ότι υπερβάλλεις δεν με πιστεύουν, ας πούμε. Κατάλαβες. Εγώ λέω, λίγο. Είμαστε από το Σεπτέμβριο εδώ. Ναι. Γερίνα είμαστε. 3 Σεπτέμβρη. Έχουν έρθει 6 διαφορετικές και σε έχουν πάρει με αυτοκίνητο. Εντάξει, ρε φίλε, κακό είναι. Ναι, η πλάκα πια είναι ότι έρχονται και. Με τέτοια μούτρα πώς έχουν σε παίρνουν, φίλε. Δεν έχω, μηχανάκι έχω μόνο, αμάξι δεν έχω. Μηχανάκι. Ξέρω, μηχανάκι. Κοίτα, το μηχανάκι είναι καλό να είδε. Αλλά για το καλοκαίρι, για χειμώνα τα δεν λέει το μηχανάκι. Και εντάξει. Οι κοπέλες έρχονται γιατί προφανώς. Θέλω να σε γνωρίσω. Τις πειράζει η υγρασία. Να μου χάθεις. Να χάνεσαι. Δεν νομίζω να έχεις κανένα πρόβλημα με τη σημαία που θα υψώσει ο Δήμαρχος, το Gay Pride και τα αυτά. Με το Gay Pride. Αν γενικά με το Gay Pride εννοείς. Ναι, ναι. Κοίτα, θέλω να σου πω να πάρω. Με τη σημαία, ρε παιδιά, γιατί είχατε ένα θέμα. Εσείς ο κύριος Ταχιάος με τις σημαίες εκεί στο Δημαρχείο. Θέλω φυσικά και την τοποθέτηση του κυρίου Ταχιάου. Έτσι. Ναι. Όχι του κυρίου Ζέρβα να ακούσουμε την τοποθέτηση. Κυρίου Ζέρβα πιστεύω ότι. Να την ακούσουμε. Επειδή έχει μοντέρνες ιδέες. Ναι, τι έχει. Ο Κωνσταντίνος. Έχει μοντέρνες ιδέες. Μοντέρνες. Βεβαίως. Σου λέω μην ακούς καμιά εβδομάδα να γίνεται. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Έχει φιλελεύθερες σκέψεις. Εγώ είπα ότι είναι κακό. Πρόσεξε πώς μιλώ. Ελεύθερο πνεύμα. Τι. Έτσι και μοντέρνες ιδέες. Ο κύριος Ζέρβας αυτό. Πιστεύω ότι. Συνυπογράφω κι εγώ. Μπορεί να μην ανεβάσει σημαίες. Ναι. Αλλά θα το υποστηρίξει το συγκεκριμένο. Εσύ πας και πήγες στην δίσκο το Σάββατο και το άκουσες του Acapulco Nights. Δεν έχει κλείσει. Όχι. Ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι ακόμα. Άκου και το άλλο. Αυτό το ζήτησες εσύ. Άκου. Τι έγινε, του ήρθε επιφύτηση μουσική Σαββατοκύριακο. Ματάρα είναι. Τα άκουσες δηλαδή αυτά, ρε τρέγε. Στα μάξι τα ακούω και ό,τι μου αρέσει. Βάζω το Σάσχαμ, πώς λέγεται αυτό. Πώς. Σάχαμ, Σάσχαμ. Σάσχαμ, Σάσχαμ. Τζάτσπαλ. Γελάει κι ο άλλος. Τζάμπολ. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Όχι τζάμπολ. 3 δευτερόλεπτα. Πώς λέγεται, μάθε το μου. Σάζαμ. Σάζαμ. Αυτό εδώ βάζω. Έχω πολλά μπάιτ ο βλάχος. Ναι, και το ακούω. Λέω κι εγώ πού τα μάθε αυτά, ρε παιδιά. Ζαλίστηκα. Αποθηκεύω, ρε. Λέω πού τα μάθε αυτά. Ακαπούλκο να είσαι και με τίτλο κιόλα. Θα είμαι ζώο. Στα ξένα είμαι βόδι. Εντάξει. Βοδίσιο βόδι, δεν ξέρω. Αλλά τα γνωστά κομμάτια. Καλώς τον πρωταθλητή Ευρώπη.
Έρχεται ο DJ. Καλό στο πρωταθλητή. Είναι Ευρώπης. Και DJ. Είναι δημοσιογράφο DJ από όλα. Στο πρωταθλητή Ευρώπη, τον κύριο Ματσιού. Ποιο πρωταθλητή. Πήρε ο Ηρακλή. Ο Ηρακλή πήρε πρωτάθλημα Ευρώπη. Συγχαρητήρια. Στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Τι είδατε. Να είδηση. Ναι. Πειράζει. Ο, καθόλου. Για, για το φιλικό σωματείο του Ηρακλή τα πάντα. Άντε, έχει 10 λεπτά που βγήκε. Έχει και, το δικηγόρο του Ηρακλή εδώ. 20. Λοιπόν, αναμενόμενη. Ναι. Απλά θα την αναφέρω για το τυπικό. Από τη στιγμή που η ΠΑΕ Ηρακλή την προηγούμενη εβδομάδα δεν έδωσε το παρόν στο δικαστήριο για τους 11 που διεκδικούν αφαιρέσεις βαθμών. Α, το 1-33 λες. Ναι, απλά είναι δεν είναι για όλους προς το παρόν. Ναι. Το διαιτητικό δικαστήριο επέβαλε ποινή αφαίρεσης 3 βαθμών για 5 από τους 11. Προφανώς οι άλλοι 6 θα έρθει η σειρά τους να δικαστούν αύριο μεθαύριο. Η Τζόγλου, Αργυρόπουλος, Αγγελόπουλος, Καραγκούνης και Καρασαλίδης. Mm. Θυμάστε? Τον Τζόγλου τον ξέρω, το θυμάμαι τότε. Να είναι καλά το παιδί, μας βοήθησε πάρα πολύ. Καρασαίδη, Παρασαίδη. Το έλεγε αυτός κιόλας. Ο Καρασαλίδης Ατρόμητος δεν είναι. Δεν το ξέρω. Τον παίκτη λες. Στην Ξάνθη, ναι. Ούτε ξέρω, Γιώργο, δεν ξέρω πραγματικά. Τον Τζόγλου, ναι. Που σημαίνει 3-5-15. Α, τρεις έκαστος. Ναι, τρεις έκαστος. Γιατί είπες για τους 5 μείον 3, είπες, έτσι ακούστηκε. Για τους 5 μείον 3 ο καθένας. Ναι. Αναμενόμενο, επαναλαμβάνω, ναι. όταν σε δικάζουν και δεν δίνεις το παρόν, ναι. να πεις, ρε παιδιά, τον αντίλογο. Ναι. Τον αντίλογο. Όταν, μπράβο. Όταν το αφήνεις το έλεος, για αυτό που λέει ο Τάσος, θα τη φας την τώρα, επειδή να άκουσε λίγο, τώρα πέρα της πλάκας, ο Τόμπ είναι Αμερική τώρα, έφυγε, κομπάνησε, ναι. Τέλος με τον Ηρακλή Τόμπ, έτσι. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι. Δεν έχει. Για να φύγει στην Αμερική, τι. Εδώ τρέχουν ζητήματα σοβαρά. Και ο άλλος φεύγει, ο πρόεδρος φεύγει στην Αμερική. Το ότι το έχει κλείσει το μαγαζί το έχει φαίνεται κλείσει. Από πάρα πολλές. Πώς να το πω. Και τώρα πράξεις τι γίνεται, Γιώργο, τώρα σε αυτήν την περίπτωση. Ή θα βρεθεί αφημία άλλης ομάδος. Ναι, αλλά ποιος θα το διαπραγματευτεί. Αφού λέει. Έλατε. Ρε Γιώργο, αυτό τώρα άκουσε. Έλατε. Πάλι θα πω γιατί συνέχεια από αυτόν. Από τη στιγμή που του Βόλου δεν έκατσε η δουλειά. Ή θα βρει αφημία άλλης ομάδος, δηλαδή μπορεί να βρει και ομάδα Super League 2. Μπορεί να βρει και ομάδα Football League. Αυτό τώρα καθαρά δημοσιογραφικά. Επειδή εμείς κάνουμε λίγο πλάκα και ο κόσμος ξέρει πότε κάνουμε πλάκα και πότε ας πούμε, μιλάμε λίγο σοβαρότερα. Αυτή τη στιγμή πάντως, αν ο Ηρακλής παίξει επαγγελματική κατηγορία, σήμερα που μιλάμε ξεκινάει με μείον 15. Μέχρι και τη Football 2 λες επαγγελματική κατηγορία. Για μην τα μπερδεύουμε. Football League. Okay. Γάμα. Λοιπόν, γάμα είναι. Γάμα εθνική. Είναι η πρώτη εθνική. Ναι. Super League 2 είναι η β' εθνική. Μάλιστα. Football League είναι η. Γάμα εθνική. Και η γάμα είναι επαγγελματική. Μιλάει ο δημοσιογράφος. Και εγώ τι λέω, το ρωτάω, ρε Βλάχο. Ρε αγιογράφητε, σταμάτα να μιλήσει δημοσιογράφος. Αυτό με το Βλάχο με εκνευρίζει. Λοιπόν. Εντάξει, Ανέστη, Ανέστη. Για τσαμπελόκι που δεν νιώθει ο άνθρωπος, σου λέω. Εμείς την Αν λοιπόν ο Ηρακλής παίξει του χρόνου σε επαγγελματική. Να το πω διαφορετικά για να το καταλάβετε. Αν ο Ηρακλής παίξει του χρόνου σε επαγγελματική κατηγορία, ω Ηρακλής με αυτό το αφημί που έχει τώρα. Ναι. Μείον 15. Με μείον 15. Γεια σας, γεια σας. Αν πάρει αφημί άλλης ομάδας. Ωραία, αυτό με το αφημί, εγώ που ήθελα να σε ρωτήσω, άσομαι αυτόν εδώ τώρα. Αυτά με το αφημί δεν υποτίθεται ότι είχε κλείσει αυτή η πόρτα. Θα γενικά. Θα σου πω. Έτσι δεν μας λέγανε πριν 2 χρόνια ότι είχε έχει κλείσει. Έχει κλείσει η συγχώνευση. Δεν έχει κλείσει η απορρόφηση. Α, έχει κλείσει δηλαδή. Είναι νομικά, δύο... δηλαδή. Τι θέλω να σου πω. Ναι. Έχει ο Τάσος ένα μπαράκι το. Ναι. Πες ένα όνομα. Τρέγια Σπορ Καφέ. Το Εσκομπάρ, άντε που ήταν και χορηγός. Το Τρέγια Σπορ Καφέ. Ωραία. Με το Εσκομπάρ. Αν ο Τρέγια Σπορ Καφέ ναι. θέλει να γίνει Drooling Σπορ Καφέ, ναι. να βάλει τα ποτά του Drooling, ναι. το σήμα του Drooling, ναι. τις μάρκες του Drooling, ναι. τις κοπέλες που είχε ο Drooling μέσα και κοπέλες μέσα έχουμε τα λοιπά. Έχουμε μπόλικες. Μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, ο νούπου σου Βόλος θα άλλαζε σήμα. Θα άλλαζε έδρα, θα άλλαζε χρώμα, θα άλλαζε όνομα. Άρα δεν μπορούν... Συγγνώμη λίγο, εφόσον έπεφτε. Εντάξει, έπεφτε. Πόσα ζήτησε ο Μπέος? Τα τηλεοπτικά συν. Χοντρικά, κάθε 2,5. Το πρόβλημα ποιο ήταν, ότι ο Τόμ Παπαδόπουλος δεν μπορούσε να εγγυηθεί, γιατί ο Μπέος δεν τα ζήτησε μπράβο, τα ζήτησε 3 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα δώσει 300 ευρώ στο Λουκίνα. Θα εγγυηθεί ότι θα δώσει. Και όσο θυμάμαι, πάλι θα σου το πω, όσο θυμάμαι, πραγματικά. Με δώσεις πάλι. Ναι, ήθελε, τον ζήτησε ο Καρυπίδης 4 εκατομμύρια και είπε σε 8 χρόνια 500.000 το χρόνο. Ναι, αλλά όταν του είπε. Δείξε μου κάτι. Ναι, εγώ δεν... να σε πιστέψω ότι ναι, θα τα σωστό, πληρώσω 8 σωστό. Χρόνια ή σε 3 χρόνια ή σε 5 χρόνια. Έχεις εγγυήσεις να μου αποδείξεις ότι δεν θα φάω πιστόλι. Ερώτηση. Ναι. Ο Μπέος δεν ανέβηκε. Ανέβηκε. Δεν θα πάρει τηλεοπτικά.
Αυτό λέμε. Ναι. Τα τηλεοπτικά θα εκχωρηθούν. Ναι. Αν γινόταν η δουλειά, έτσι. Γιατί... Ναι, σου λέει γιατί να δώσει, αφού θα πάρει και αυτό τηλεοπτικά. Σωστό είναι αυτό που λέει. Ναι. Σου λέει, αν κατάλαβα καλά, ο Μάικλ Τζόρνταν. Σου λέει, όντως έχει μια λογική αυτό. Εφόσον έχει ο Βόλος τηλεοπτικά, έστω μικρότερα ας πούμε από, το, από τον Ηρακλή θα έχει, γιατί να, γιατί, να δεχτεί σαν τρόπο πληρωμή τα τηλεοπτικά του Ηρακλή. Γιατί δεν θα πάρει μόνο αυτά, θα πάρει και άλλα. Ναι. Θα πάρει και τα τηλεοπτικά. Ναι, τέλος πάντων. Όπως... Τα τηλεοπτικά είναι 1,5, δεν είναι ναι, παραπάνω. Δεν είναι. Α, σωστά, για ήθελε και παραπάνω. Ήθελε τα τηλεοπτικά συν, μας είπες. Ναι, ναι, είπα τηλεοπτικά συν. 2,5 εκατομμύρια, εντάξει. Το Βόλο. Ο Ηρακλής με αυτό το αφημί που είναι τώρα σε επαγγελματική κατηγορία δεν μπορεί να παίξει. Ή θα πάρει αφημί έστω και τρίτης κατηγορίας, δηλαδή Football League, ή θα πάρθει μια απόφαση μέσω του Γυμναστικού Συλλόγου σε μια γενική συνέλευση που είναι να γίνει αυτές τις μέρες. Μην το δούμε. Τελευταία ερώτηση. Αυτό που έκανε, εσύ, συγγνώμη, αυτό που έκανε ο Μπέος. Ναι. Έκανε μια ομάδα στην ουσία από το 0, έτσι, ναι, ή κάνω λάθος. Πήρε το. Έκανε την απορρόφηση με την Πίδνα Κίτρους. Πίδνα Κίτρους. Τέλος πάντων, στην ουσία το ίδιο έκανε. Ξεκίνησε από Γάμα Εθνική. Ανέβηκε δύο χρόνια δύο κατηγορίες. Ναι. Και είναι Super League. Ναι. Γιατί δεν το κάνει ο Ηρακλής αυτό το πράγμα. Να ξεκινήσει από την αρχή, να κάνει μια νέο, ξέρω εγώ. Αυτό λέμε, πρέπει να πάρει άλλο. Α, να αυτό. Κάνει άλλο κονέ. Δεν το κάνει ως Βόλος. Δεν μπορεί να βρει ούτε, ούτε κίνδυνο. Αν ξεκινούσε ο Βόλος ως Βόλος, θα ναι. ξεκινούσε από τρίτο τοπικό Βόλου, Θεσσαλίας. Ναι, πήρε όμως τα Πίδνα Κίτρους και μπήκε Γάμα Εθνική κατευθείαν. Άρα ο Ηρακλής δεν μπορεί να βρει ούτε Πίδνα Κίτρους. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να βρει. Λέω τι πρέπει να κάνει τώρα. Ναι. Δεν είπα δεν μπορεί να βρει. Είπα ή θα βρει ομάδα Β' Γάμα Εθνική. Ή δεν ναι. ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Πάρε το πόδι στη γειτονιά μου, Πόξ Ξηροκρίνες. Πού παίζει ο Πόξ. Τώρα άρχισε τις λαλακίες. Ο Πόξ. Γιατί είναι ιστορικός. Ο Πόξ έχει παίξει Αλφα Εθνική και κερδίσει και άρχιε Πόξ και Ηρακλή έχει κερδίσει. Δεν τα ξέρεις αυτά όμως. Πού να τα ξέρεις. Μικρό ήσουν τότε συγκούνια ήσουν. Δεν ξέρει. Καλοί άνθρωποι σαν και εμένα. Δεν ξέρει. Του λέω γιατί δεν παίρνει, λέω του Πόξ. Πού να ξέρει, ο Πόξ έχει παίξει Αλφα Εθνική και τον Πάο και κερδίσει και τον Άρη, το ξέρει αυτό. Ναι, ρε φίλε, ο Πόξ που είναι τώρα όμως. Ο Πόξ τώρα που είναι. Ναι, ξέρω, κρίνεις. Κοντά και που είναι και ο Ηρακλής. Μύδες λοιπόν. Εντάξει, εδώ λέμε. Μία ή άλλη. Εδώ λέμε ο άνθρωπος να είναι. Όχι, στην... άλλο είπε, ναι. Δεν άκουσε, ήσουν έξω. Α, δεν άκουσε. Ψάχνει στην ουσία, εφόσον δεν θα βρει, ας πούμε, Αλφα Εθνική ή Β', ψάχνει να πάμε στο διάλειμμα, ναι. Του κάνουμε 9 τώρα. Ένα καλά λέει. Καλά λέει. Το κάνουμε όλοι. Έπιασε με τη σημαία με τα πράγματα. Εγώ είπα βρε. Ντρέπεσε λιγάκι. Εγώ είπα βρε. Έλα, βρε καρτούν. Έλα. Με δύο πόδια καρτούν. Έλα, κογιότ. Τι λες βρε. Διάβασε το. Στους χορηγούς. Τι λες βρε, πορκίτο. Έλα, πορκίτο. Γιατί δεν βάζεις το πορκίτο φωτογραφία σου απ' έξω. Να σε κάνει trademark. Άσε, το trademark μην το πατάς στο Σάζαμ, δεν θα βγάλει τίποτα. Λοιπόν, σάλτσαμ, ρε. Ποιο σάλτσαμ είπαμε. Σάλτσαμ είπα, εγώ ρε. Σάλτσαμ. Τι σάλτσαμ. Πάλι πεινά στρέγια. Αφού πεινά στρέγια, το πορκίτο ψητοπολείο εδώ πέρα. 23-15-25-55. Μία πόρτα θα το χτυπήσουμε. Χτυπήσουμε κάτι. Εγώ ψηλό πεινά. Δύο ζουμερά. Δύο θέλω. Δύο ζουμερά σουβλάκια χοιρινά. Δεν θα φάσει εσύ, μόνο εγώ θα φάω. Άκου να σου πω, ρε φίλε. Γεμάτα όμω. Κοίτα τέτοια. Δύο σουτζουκάκια, σουτζουκάκια. Λίγη πατατούλα, λίγο τζατζικάκι, κρεμμυδάκι του ματούλα, φτάνει. Και γύρω που ήταν φοβερό ο γύρο. Ναι, α βάλει και μισό και μισή μερίδα γύρω χοιρινό και μισό κοτόπουλο. Μισό ρε φίλε, δεν θα φάμε πολύ βράδυ. Σωστό. Τι δεν φάμε πολύ, αυτά που είπε για τρία άτομα. Για και ο Βασίλη είναι εδώ. Ο Βασίλη τι στον νεπτήρα. Το Βασίλη το βλέπω, έχει χάσει και λίγο αδυνάτησε, λίγο να βάλει και κανένα κιλά. Στον νεπτήρα γεννήθηκε ο Βασίλη. Πορκίτο ψητοπολείο λοιπόν. Βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα για άλλη μια βραδιά. Να τον ευχαριστήσουμε τον Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμίες να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή τρέγιας. Συγγνώμη, ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλάψουμε με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση Καραολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για τις συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παραγγέλνοντας, παίρνετε έκπτωση 10%. Λέει, μια χαρά είναι. Είναι λίγο, μια χαρά έτσι. Πάμε Mazda Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ. Και μετρητή συμπίεσης RX.
Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Κοντά μας το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, αντρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Ανδρέα Παπανδρέου 25 στο Κεφυράκι των Μετεώρων. Τηλέφωνο 2310-616-999 για τα ραντεβού σας να ανανεωθείτε οικονομικά. Αραρωράδι εδώ κοντά μας και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνική ΔΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Το ξαναλέω, ενισχυμένο καύσιμο. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας στην τιμή του απλού καθημερινά. Όχι μισή φορά ή μία φορά την εβδομάδα. Κάθε μέρα. Πού γίνεται αυτό? Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, στο Γεφυράκι των Μετεώρων. Επίσης μπορείτε να αλλάζετε τα λάδια σας στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπατικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο εγώ καυσίμου Τεχνικίδη Ισάκ, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Πάμε σε μερικές ειδησούλες. Το break θα το κάνουμε στις 9. Μηνυματικά μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα μετά στο Τρέγε Ζάχο Ντρούλινγκ. FM κενό. Σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Αργότερα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 287 και 38 ράκια. Λοιπόν, πάνω από 1000 διαρκείας σε μία ημέρα. Φοβερή διάθεση από τους φίλους του ΠΑΟΚ για να γεμίσουν εκ νέου την Τούμπα. Σε μία μόλις ημέρα, η πρώτη μέρα η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας της ΠΑΕΠΑΚ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Το αποτέλεσμα πραγματικά είναι εντυπωσιακό, παιδιά. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Την πρώτη αυτή μέρα οι κάτοχοι διαρκείας που ανανέωσαν τις θέσεις τους μέσα από το διαδίκτυο ήταν 1032. Καλά ακούτε. Σε μία μέρα 1032 διαρκείας. Μιλάμε για ένα μεγάλο, ένα εντυπωσιακό νούμερο που αν μη τι άλλο δείχνει την τρέλα, το πάθος, την αγάπη και την μεγάλη διάθεση που έχουν οπαδοί του ΠΑΟΚ για να κρατήσουν ξανά τις θέσεις τους στην Τούμπα και πώς να μην έχουν όλα αυτά που περιγράψαμε όταν η ομάδα κατέκτησε το πρώτο double που ήρθε στην πόλη μας, κατέκτησε πρωτάθλημα μετά από 34 χρόνια, πήρε και το κύπελο, τέλειωσε και αήττως το πρωτάθλημα, τέλειωσε και αήττως στην Ευρώπη, έσπασε όλα τα ρεκόρ, νομίζω ότι δικαιολογημένα. Θα περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες να δούμε αν θα είναι πιο ενδεικτικές για το που μπορεί να φτάσει αυτό το νούμερο κατά τη διάρκεια της πρώτης περίοδου που είναι οι ανανεώσεις ίντερνετικά για τους κατόχους διάρκειας. Πόσα διάρκειας έχει ο Άρης? Νομίζω 4.000 είναι αυτή τη στιγμή. Πόσα? 4.000. Είσαι σίγουρος? Δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτό είναι 1750. Σιγά, εντάξει. Και εσύ είσαι σίγουρος ότι είναι 1032, μπας και είναι 111. Επίσημη ανακοίνωση. Αυτό είναι στο μόνο που έχεις δίκιο και το λέω από τότε που. Ναι. Όχι μόνο εδώ και στα προηγούμενα ραδιόφωνα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πάει Άρης, αλλά βέβαια εγώ το θέλω στο τέλος. Όταν τελειώσει, θέλω να βγάλει μια ανακοίνωση με πόσα είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν το έχει κάνει, η αλήθεια είναι, ποτέ μέχρι τώρα και δεν καταλαβαίνω πραγματικά το λόγο. Να βγάλει, να πει ότι έχω 5.000, ότι έχω 3.500, ότι έχω 8.500. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Βέβαια και εσείς πάτε στο άλλο άκρο. Θυμάμαι και μια χρονιά, πότε ήταν, πριν 3-4 χρόνια, 5, δεν θυμάμαι, μπορεί να είμαι και άδικος. Είχαμε ανακοίνωση κάθε 15 δευτερόλεπτα. Τώρα είναι 1.032. Τώρα είναι 1.068. Τώρα είναι 1.114.500. Για την πρώτη μέρα είπαμε. Δεν λέω σήμερα, ρε. Λέω, θυμάμαι μια χρονιά ήταν, είχαμε ενημέρωση κάθε μία ώρα. Τώρα στον επόμενο τόνο τα διαρκείας ΠΑΕΠΑΟΚ είναι 1717,5. Ήταν και μια φορά ένα μισό. Είναι ένας τρόπος διαφήμισης και ένα κίνητρο. Διαφήμιση δεν υπάρχει. Διαφήμιση είναι η ομάδα σου. Διαφήμιση είναι η ομάδα. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν ακούει ο άλλος, όπως το είπες και εσύ, το διαρκεία στάδε, τα διαρκείας 1035, 12.000. Αν η ομάδα σου ήταν πέμπτη φέτος και σου έλεγαν κάθε 10 δευτερόλεπτα τα διαρκεία, θα πήγαινε να πάρει ο κόσμος. Κάποιοι ναι, θα επηρεαζόταν. Ελάχιστοι νομίζω. Τώρα λες ότι η διαφήμιση δεν πουλάει. Πάντα πουλάει. Μπράβο, η διαφήμιση. Αυτό σου λέω. Πάντα πουλάει και καλό κάνει η διαφήμιση. Όπως και η δυσφήμιση κάνει καλό. Λοιπόν.
Και τη φήμηση και διαφήμιση είναι. Η αρνητική διαφήμιση είναι διαφήμιση. Διαφήμιση είναι. Φυσικά να ακούγεται λέει το όνομά σου. Αλλά να ξέρει αν αποφάσιστε ή αυτοί που είναι ντεμή. Ναι. Όταν του πιπηλίζει το μυαλό, πάνε. Εντάξει. Πάνε, τώρα, το κάνουν. Ο Άρης θα μα πει όσα διαρκεία έχει. Σου είπα στο τέλο. 1700 κάπου εκεί. Και πουλάτε από την Πρωτομαγιά τα πουλάτε. Πού τα ξέρει τα διαρκεία. Εγώ μια χαρά τα ξέρω. Του Πάουκ τα ξέρει καλύτερα. Του Άρη τα ξέρει καλύτερα. Από την Πρωτομαγιά ξεκινήσατε να πουλάτε. Λοιπόν, ο Άρης μπαίνει πιο νωρί. Καλά κάνει. Α τον Άρη. 1032 έχει. Α τον Άρη. Σε μία μέρα. Μπράβο. Και εσύ 1750 σε δύο μήνες. Καλά, 4.000 σου είπα. Δύο μήνες. Εσύ, τι δύο μήνες. Δύο μήνες μπάλα παίζαμε πριν. Δύο μήνες. Μία από 1η Μαΐου που από την Πρωτομαγιά πουλά διαρκεία. Πριν δύο μήνες παίζαμε μπάλα. Ρε. Οπότε... τελειώσει το πρωτάθλημα. Εσύ σου λέει από την Πρωτομαγιά πουλά διαρκεία. Α τον Άρη. Ο Άρης εκεί που είναι να φτάσει, εκεί θα φτάσει. Ένα μήνα και 20 μέρες. Εκεί που είναι να φτάσει, θα φτάσει ο Άρης στα διαρκεία. Εντάξει, τι κακό είναι δηλαδή το συζητάμε. Μα εγώ σου λέω. Μα εγώ σου λέω. Και η αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση. Άκουσε με. Εδώ σου λέω. Ναι. Και δεν σου λέω μόνο εδώ πέρα. Και τις προηγούμενες χρονιές τα ίδια έλεγα. Δεν αλλάζω εγώ αυτά που λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Πραγματικά το λόγο που στο τέλος της χρονιάς. Εγώ στο τέλος θέλω. Δεν θέλω αυτά κάθε μία μέρα και τώρα είμαστε 1002. Αλλά στο τέλος της χρονιάς πρέπει, λέω εγώ, η κάθε ΠΑΕ να λέει τα διαρκεία της. Εξάλλου, αυτό δεν υποτίθεται ότι το κάνει, το, πρέπει να το κάνει το κράτος. Έτσι. Η εφορία. Δεν ξέρω ποια είναι η αρμοδία. Ο ΠΑΟΚ τι να πει τα διαρκεία στο τέλος της χρονιάς, φίλε, αφού έβαλε κόφτη. Ναι, καλά, κόφτη έβγαλε τώρα. Εγώ μιλάω γενικά, διαχρονικά έβγαλε. Α τον κόφτη τώρα, εντάξει, έβγαλε κόφτη, εντάξει, μπράβο. Ρε αγόρι μου γίνεται χαμός. Δηλαδή, φέτος ανεβάσανε ωραία, άλλα 1000 διαρκείας, τα πήγαν στα 22.000. Και βάλουν κόφτη, γιατί. Εγώ άλλο λέω. Ναι. Υποτίθεται, λέω, γιατί στην Ελλάδα και δεν γίνεται αυτό το πράγμα, το έχουμε ζητήσει πολλές φορές. Υποτίθεται ότι με το διαρκείας τι κάνεις. Ότι όταν πας στο γήπεδο. Αυτό λέω υποτίθεται, ναι. Δεν γίνεται φυσικά, ναι, ναι, έτσι. Ναι. Την ώρα που περνάς εσύ με το διαρκείας, υποτίθεται ότι πρέπει να σου κόψουν ένα διάτρητο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο το οποίο είναι πάνω έχει τις διάτρητο. Είναι τρυπημένο και έχει περάσει από την. Αφού έχουν μπει τα. Πώς θα είναι τα τουρνικεία, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Τα τουρνικεία. Με barcode. Σου λέω. Δεν λέω τώρα. Λέω γενικά, ρε. Όταν πρώτη χρονιά είναι τα τουρνικεία, πόσα καιρό είναι στην Ελλάδα. Δύο χρόνια, τρία. Τι δύο, ρε. Τέσσερα. Καλά, εσύ είναι σε άλλη κατηγορία. Ναι, πέντε. Παραπάνω είναι. Ωραία. Δέκα. Τι είναι. Δεκάρα χρόνια. Δέκα χρόνια είναι τα τουρκικά στην Ελλάδα. Θα μα τρελάνει. Ναι, είναι. Τι λες, ρε. Είναι. Άσο, δηλαδή είναι ούτε 3-4 χρόνια να είναι το τουρνικέ. Τα τουρνικέ. 3-4 χρόνια μόνο έλειπε εσύ στα χωριά και δεν τα έξερε τα τουρνικέ. Έχει πάνω από 4 χρόνια τουρνικέ. Ναι. Είχε εκεί, τούμπα πάνω από 4 χρόνια τουρνικέ. Εκεί που πήγαινε φυσικά είχε φράχτη από περίφραξη και έμπαινε. Ωραία, εσύ που ήσουν στα Αλόνια είχε τουρνικέ, ρε βλάχο. Πριν 4 χρόνια στην τούμπα, 5. Τώρα θα πατήσω εγώ τώρα. Εντάξει, πάνω από 5 αποκλείεται. Λοιπόν, άσε να σου πω. Λέω ότι όταν έμπαινε με το διαρκεία, υποτίθεται ότι σου κόβανε ένα εισιτήριο. Διότι το διαρκεία τι αντιπροσωπεύει, ένα εισιτήριο. Και πρέπει η εφορία να πάρει το αντίστοιχο ποσό. Υποτίθεται. Στην Ελλάδα βέβαια δεν γινόταν ποτέ αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια έχω, πάνω από 20 χρόνια διαρκεία. Μπορεί όχι όλες τις χρονιές, αλλά από τα 20 χρόνια είχα 17-18 χρόνια διαρκεία. Λοιπόν, μία φορά. Ναι, τι. Εμοστατικό σημάντας με έβγαλε στο τουρνικέ. Τι βλάκασες. Το τουρνικέ με το εμοστατικό σημάντας τι δουλειά έχει. Τουρνικέ λέει ίσχυμος. Γράψε τουρνικέ εισιτήρια. Εμοστατικά τουρνικέ. Άστερ μας με τα αίματα μας σύμπλεξες. Τα έχουμε που τα έχουμε στη δουλειά. Τα έχω και εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, δεν γινόταν ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γινόταν στην Τούμπα. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Όταν έμπαινε εσύ, τέλος πάντων 10 χρόνια είναι εσύ. 10 χρόνια ήταν τουρνικέ. 10. Πριν 11 χρόνια, όταν έμπαινε εσύ με διαρκεία στην Τούμπα, σου κόβανε εισιτήριο. Θυμάσαι τίποτα τέτοιο. Τι πράγμα για πες, γιατί ψάχνω. Πριν μπουν τα τουρνικέ, ρε πράσε, 10 χρόνια έχουν 10. Έχουν. Πριν τα τουρνικέ, δεν είχε ποτέ διαρκεία πριν τα τουρνικέ. Πώς δεν είχε. Όταν έμπαινε, έβλεπε κανένα από την άλλη πλευρά να σου κόβει εισιτήριο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Γιατί? Διότι το διαρκεία αντιστοιχεί σε εισιτήριο. Δηλαδή με το. Τι κερδίζει με το διαρκεία. Αφού το έχει πληρώσει, ρε φίλε. Το έχει πληρώσει, ρε φίλε, αλλά εφορία ποιο πληρώνει. Τι πράγμα, τι εφορία. Εφορία. Φίλε, όταν πας άκουσε λίγο. Όταν πας λοιπόν και πληρώνεις το διαρκείας, ναι. Μέσα πληρώνεις και ΦΠΑ. Ποιο ΦΠΑ πληρώνεις μέσα. Πού ΦΠΑ δεν πληρώνεις μέσα στο διαρκείας. Δεν σου δίνει απόδειξη, ΠΑΕ. Σου δίνει απόδειξη. Δεν σου δίνει απόδειξη, φυσικά. Για ΦΠΑ σου φυσικά, δίνει. Κανονική απόδειξη σου δίνει. Δηλαδή λέει το ποσό είναι ας πούμε 136, είναι το ΦΠΑ πάει 150. Εσύ όταν παίρνεις ένα διαρκείας δεν είναι το ΦΠΑ μέσα, με τρελάνεις. Τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν. Πόσες φορές το πληρώνεις δηλαδή το εισιτήριο. Εγώ σου λέω. Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιρική ανώνυμος εταιρεία. Ωραία. Είναι ανώνυμος εταιρεία, το λέει. Ναι, φυσικά. Πας λοιπόν, ό,τι κίνηση γίνει στην μπουτίκ, δεν πληρώνεις. Όταν πας στην μπουτίκ,
Τι λέει, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έτσι, πληρώνεις κανονικά το ΦΠΑ. Το διαρκείας, λέω εγώ, εκτός που αν τα λέω λάθος, μπορεί να τα λέω λάθος, δεν σημαίνει, εγώ τουλάχιστον έτσι θα ξέρω, το διαρκείας τι κάνει, αντιπροσωπεύει, τι γλιτώνεις με το διαρκείας, γλιτώνεις φυσικά και κάποιο υποτίθεται χρηματικό ποσό από το να πλήρωνες ένα-ένα εισιτήριο, γλιτώνεις ότι δεν πας στην ουρά, υποτίθεται, να πάρεις εισιτήριο, έτσι, άμα πάρεις εισιτήριο, διάτριτο, το εισιτήριο σε κάποια στιγμή, όπως λες και εσύ σωστά, γράφει. Γράφει ποσό τέτοιο, τουλάχιστον παλιά έγραφε. Ήταν, ξέρω εγώ, 10 ευρώ σου έλεγε 9,50 αξία εισιτηρίου και 50 λεπτά, ξέρω εγώ, εφορία. Εντάξει. Εσείς πότε ήρθατε τα τουρνικέ στην Ελλάδα, για να μας βοηθήσει ένας φίλος. Για βοηθήστε. Βοηθήστε. Βοηθήστε εδώ τον κύριο Τρέγια. Βοηθήστε. Πρόβα. Ναι. Λοιπόν, όχι, να πούμε. Να ξέρουμε, φίλε, κακό. Πότε λέει, πότε λέει αυτό. Εγώ λέω 4 χρόνια, 5 αποκλείεται να είναι τουρνικέ. 5. Εγώ νομίζω είναι παραπάνω. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Τουρνικέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε είναι. Εντάξει. 10, μπορεί 5-10 χρόνια, δεν νομίζω. 10 χρόνια, αρέσει η πλάκα, κάνεις. Εγώ νομίζω είναι. Μπα, κοντά, σε αυτά κοντά, δεν είμαι κοντά, καλά. Κοντά σε αυτά δεν είμαι καλός και δεν επιμένω όταν δεν είμαι σίγουρος. Πρέπει να είναι τα τουρνικέ. Αλλά. Έλα, όντως και ένας μας πει 2,87 και 3 οχτάρια. Όχι. Λοιπόν, εντάξει, ανοίγουμε τις γραμμές να πούμε ότι. Πού να θυμάται ο άνθρωπος. Θυμάσαι για τουρνικέ. Ωραία, να πούμε μια που είπες. Και εγώ έτσι νομίζω, ρε φίλε. Πάνω. Και εγώ έτσι πιστεύω. Πάνω από 5 λέει ο Βασίλης. 5 με 6, ρε φίλε. Όχι 10. 10 και μου είπες. Κοίταξε τώρα, έχουμε, κοίταξε, χρόνια περνάνε. Δηλαδή το 2000, ναι, αυτό, ένα δίκιο το 2010 αυτό. Δεν είχε τουρνικέ. Το 10. Ναι. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Το 10, ρε φίλε, ένα λεπτό. Το 10. Το 10 ο Άρης Δεκέμβριο έπαιξε με την Ατλέτη. Λοιπόν, Άρης θα λειτουργήσει για πρώτη φορά τα τουρνικέ στο Βικελίδη. Ας τον Άρη, ο Άρης τώρα πήγε 4 χρόνια ήταν στο τέτοιο. Άστον καλά, πριν δεν ήταν στο τέτοιο. Δεν ήταν, σου λέω, ρε Τάσο. Ναι. 9 χρόνια. Μπράβο. Πού η να Τούμπα χάνε, έχει 10 χρόνια τουρνικέ. Λοιπόν, πήρε παιδί ο Άρης... που δούλευε στα τουρνικέ στην Τούμπα, λέει ο Βασίλης. Ναι. Και λέει ότι 9 χρόνια έχει τουρνικέ και είναι ωραία, το 10. Ωραία, εγώ καλά να θυμάμαι. Ωραία, να πω κάτι. Το παιδί ήταν στην Τούμπα, δεν αφισβητούμε, αφού λέει ότι δούλευε και στα τουρνικέ. Εγώ δηλαδή. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας ενημέρωσε. Να είναι καλά. Να είναι καλά και στον αέρα σε έβγαινε. Δεν χρειαζόταν να το. Δεν ήθελε. Δεν ήθελα να το πείσω. Ωραία. Εγώ δεν θυμάμαι τουρνικέ. Δεν ξέρω, δεν επιμένω, δεν θυμάμαι τουρνικέ. Στο Χαρλάου τη χρονιά που έπεσε ο Άρης. Δεν θυμάμαι τον Ποια φορά που έπεσε, γιατί τρεις φορές έπεσε. Άντε, να ξέρουμε. Άντε, βλάχο. Να ξέρει να μαθαίνει ο κόσμος. Τελευταία λέμε. Ακούν 15 χρονών παιδάκια, πού να ξέρουν ότι πέσατε και το 97, πότε πέσατε. Λοιπόν, άμα μας διαφωτίσει κάποιος φίλος, καλό πέφτατε, θα είναι. Πέσατε, τώρα έχουμε. Και ο ΠΑΟΚ περνούσε την Arsenal πρόκριση μέσα στο Χάιμπουρι, αν θυμάσαι. Ναι, αυτό ήταν παλαιό. Εσύ συμβρίζα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Από το 9, από Πυθαγοράκη έχει τουρνικέ ο ΠΑΟΚ. Καλά θυμάμαι. Ο ΠΑΟΚ έχει 10 χρόνια τέτοιο, έχει 10 χρόνια τουρνικέ. Έχει 10, μπορεί και 11. Καλά Ζαγοράκη, πρωτοπόρος ο Ζαγοράκη. Καλά θυμάμαι. Και όταν μπαίναμε με τα διαρκεία στην Τούμπα, υπήρχαν αριθμοί πάνω στα διαρκεία και απλά κάθε αγώνα το πατούσε με ένα κλίψ και το έκλεινε. Το τρυπούσε. Αυτό ήταν το όχι, όχι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τουρνικέ, μήπως εννοείς. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, να μην το κάνουμε. Εγώ τουρνικέ θεωρώ, λέω αυτό με το barcode. Δεν εννοώ την κατασκευή. Ναι. Τουρνικέ, ο ΠΑΟΚ έχει από το 9. Ο ΠΑΟΚ έχει barcode από το 9. Ναι, γιατί βγάζω διαρκείας πολλά χρόνια και ξέρω πότε είναι. Πού είσαι, ρε φίλε. Πού είσαι, από πού μας παίζεις. Τι γραμμή είναι αυτή. Συγγνώμη, είναι το Bluetooth, με συγχωρείτε. Τώρα μ' ακούτε καλύτερα. Τώρα τέλειας. Εγώ νόμιζα ίσως οι αγόρες με το κρός να πούμε στο χορτιάτι. Μπορεί, ναι, μακάρι να ήμουν, αλλά δεν είμαι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε τουρνικέ από το 9 μπορεί και από το 8. Barcode δηλαδή, barcode. Barcode, γιατί τα έχω όλα τα διαρκείας, όλα τα. Καλά θυμούμαι, εγώ γι' αυτό είπα, εγώ είπα κανένα 10 χρόνια. Και δεν είναι 4-5 χρόνια, είναι πολλά χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει τουρνικέ. Ναι, εντάξει. Τώρα πατάφερε ο Ζαγοράκης. Ναι, ναι, ναι. Πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα ο κύριος Ζαγοράκης. Το όνομά σου. Ο Κώστας είμαι, ο Κώστας. Ποιος Κώστας, Ο Κώστας Κλιμάρτ, είμαι και χορηγός σας. Γεια σου, ρε Κώστα Κλιμάρτ. Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Να σε καλά, παιδιά. Να σε καλά. Είδες, ο χορηγός βγήκε και για βοήθεια. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ αύριο δεν είναι στην κλήρωση. Ή στην επόμενη είναι. Δικαίωση τρέγει. Γιατί δεν το λες, γιατί δεν το λες. Μα δεν είπα εγώ, ρε φίλε. Εγώ σου είπα. Εγώ είπα όμως. Εσύ είπες για την Τούμπα. Εγώ επιμένω. Θα σου βγει ένα Αριανός. Εγώ επιμένω. Ρε φίλε, σκυλή, για την Τούμπα δεν είπες. Φίλε, ο άνθρωπος δεν νιώθει. Ρε, δηλαδή μπήκα. Κάτσε, ρε. Ένα λεπτό, ρε. Περιμένε, ρε. Ναι, άστα αυτά τα. Ναι. Συγγνώμη, εγώ στην Τούμπα πήγαινα ή στο Χαρλάο, ρε φίλε. Στο Χαρλάο πήγαινα. Εγώ επαναλαμβάνω,
Το 15 που έπεσε ο Άρης δεν είχε τουρνικές ο Χαρλάου. Πώς γίνεται η Τούμπα να έχει και ο Άρης να μην έχει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Το 10 προαιρετικά το... ήταν το τουρνικέ. Πώς, μόνο στην Τούμπα μπήκαν τουρνικέ. Δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, τουρνικέ, εγώ λέω το μπάρκο, δεν λέω την κατασκευή που είναι έξω από το γήπεδο. Μα όταν έχεις τουρνικέ, έχεις ναι. μπάρκο. Εντάξει, ρε παιδιά, να με βοηθήσει, μπορεί να έχω λάθος. Ένας φίλος Αργεντίνων, αν το 15 ή το 14 έχει ο Άρης τουρνικέ. Τώρα έχει το Χαριλάου τουρνικέ. Μια χαρά έχει τώρα. Ρωτάω βέβαια, είναι λίγο τέτοια. Ναι. Ναι. Όταν μπαίνεις, δεν βάζεις το αυτό και χτυπάει τον μπαρκόντ. Χτυπάει, αλλά δεν χτυπάει πολλές φορές και μπαίνουν και δύο. Τι είναι, β' εθνική ή το τουρνικέ σας. Τα τουρνικέ μας είναι, θα σου λέγα τι είναι, αλλά θα πέσει χ πάνω δεξιά στο ταμπλό. Εδώ πέρα στο γυάλινο ταμπλό και θα φύγει σούμπιτο. Ζώο με ρούχα. Λοιπόν. Τι γελάει ο Βλάχος. Έπεσε κάτω, παιδιά. Λοιπόν, καλό είναι. Σήμερα ξεκινήσαμε καλά. Λοιπόν, τι έλεγα, ρε, με έκοψες. Για τα τουρνικέ. Ναι, εγώ δεν θυμάμαι πάντως. Το 15 δεν με στέλνει και κάποιος, ρε, παιδιά. Το 15... πού να θυμάσαι, ρε, φίλε. Τι θυμάμαι. Πριν το 15, πότε ξανάπεσες. Το 15 δεν θυμάμαι εγώ τουρνικέ. Πότε ξανάπεσες, ρε, το 15. Το 5 να υπήρχαν τουρνικέ είναι λίγο δύσκολο. Το 2005 ξαναπέσατε. Ναι, ξαναπέσαμε. Oh, okay. Ξαναπέσαμε γιατί ήμασταν του Ολυμπιακού τσιράκια. Και πριν, τότε δεν ήσασταν. Α, τότε δεν ήμασταν το 5. Oh, okay. Περίεργο. Τι ήμασταν, άλλα κάρτα, άλλα χρονιά θα ήμασταν. Το 5 είστε... μέχρι το 8, γιατί... από το 11 μέχρι το 14 και από το 17 μέχρι το 19 ήμασταν. Και πώς. Πες μου λίγο τις χρονιές που πέσατε. Το 97 ήταν. 97 ναι, ήταν. Το 5 ναι. Και, το, και το 15. 97, 5, 15. Ναι. Και ισανότερα. Να βάλετε γκολ μετά 32 χρόνια, τρία. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Υγεία να έχεις. Να λοιπόν... στέλνουμε χαιρετίσματα στη Χανιώτη, στο φίλο μας τον Γιώργαρο. Μας στέλνει και φωτογραφία εδώ, δεν σκυλί το μαύρο. Κλάτς, κοίτα, φτιάξει. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Καθόλου δεν ταιριάζει τη φωνή. Ε? Ακούς μια φωνή και πλά, όπως και εμάς μας ακούνε έτσι. Ποιο σου θυμίζει. Περίμενα να σου πω, περίμενα. Έναν. Ποιον, για πες. Τον Πατούχα. Το θυμάσαι τον Πατούχα. Πατούχα, ναι, το οποίο. Ναι, σε ένα παλιό έργο, ρε. Όχι, στη Λοξάνδρα έπαιζε, πού έπαιζε. Ω, μίλες τέτοια γιατί. Καλά, θα μου πεις δεν κρύβουμε και την ηλικία μας. Στη Λοξάνδρα είπε. Όχι, δεν το θυμάμαι τώρα. Κάτσε, άλλο μοιάζει, ρε φίλε. Κάτσε. Για μεγάλωσε, μεγάλωσε λίγο. Γιατί είμαστε και έχουμε. Θα τρομάξουμε το φέρω κοντά. Δεν βλέπω το τέτοιο, το μπουκάλι δεν βλέπω όμως. Το είπε και το μπουκάλι τον έβαλε λίγο Δημητράκη, ο γιο του να πούμε, λίγο βότκα και τον έβαλε. Αλλά ωραίο σκηνικό, κοίτα κορτίνα. Ναι, βλέπω αυτό θα έλεγα τώρα. Η σκούπα ξεδοριασμένη πρέπει να τρέχει από το 1973 στη Χανιώτη. Αυτά παραπέμπουν οι κουρτίνες σε τίποτα σε ήχη του. Θάλασσα δεν βλέπω. Πού είσαι, στο χωριό, στο βουνό, είσαι και στη Ρήγανη. Τι είναι εκείνο, ρε. Πατατάκια βλέπω, κούτρα, τσακίρις, ανάλατα είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Πλούσια, πλούσια, πλούσια. Τζάμπο, εντάξει, καλώς. Τζάμπο και λίτλ. Ωραίος. Και μπλούσια του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ boxing. Ναι. Τι έκανες, το σάκο έκανες. Καλό, καλό. Γεια σου Γιωργάρα. Το σάκο. Λοιπόν, καλό. Θα πάμε και στο διάλειμμα, έτσι. Ναι, θα πάμε. Να πούμε ότι λίγο με, το, ναι, με την ιστορία με τον Ελκαντουρί, όσον αφορά τη μετακίνησή του στη Σταντάρ Λιέγης, υπάρχει εξέλιξη με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε την πρόταση των 700.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ μπόνους για να επιτευχθούν οι στόχοι. Ο ΠΑΟΚ απάντησε αρνητικά. Αυτό το στοιχείο προφανώς βγαίνει από την πλευρά του παίκτη, σχετίζεται με το ότι το χειμώνα του δόθηκε μια υπόσχεση ότι θα φύγει αυτό το καλοκαίρι από την ομάδα. Τώρα όμως δημιουργούνται κάποια εμπόδια εντός εισαγωγικών στις διαπραγματεύσεις. Όπως αποκαλύπτουν οι Βέλγοι, διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24, η Σταντάρ έκανε πρόταση στον ΠΑΟΚ που ανέρχεται σε 700.000 ευρώ για τον Ελκαντουρί, συν 200.000 ευρώ σε μπόνους. Αλλά η απάντηση του ανθρώπου του δικεφάλου είναι αρνητική και προκάλεσε μια μερική αντίδραση του ποδοσφαιριστή. Από το περιβάλλον του Ελκαντουρί προκύπτει πως στην παρούσα φάση το deal μοιάζει δύσκολο να γίνει, καθώς υπάρχει μια σχετική απόσταση ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες πλευρές και μένει να δούμε τι κινήσεις θα γίνουν, οι οποίες θα φέρουν κάποιες εξελίξεις. Στην ουσία ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια μεταγραφή έτσι έως τώρα. Ωραία. Επισήμως. Να πούμε ότι αύριο έφτασε η ώρα, έτσι, αύριο 2 η ώρα, γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι νομίζω αύριο στην κλήρωση, έτσι. Στην επόμενη μπαίνει. Από την επόμενη φάση μπαίνει ο ΠΑΟΚ, έτσι. Για. Ναι, αύριο γίνεται η κλήρωση. Ευρωπαϊκές... Αύριο είναι. Ναι, ναι, ναι. Στις 2 η ώρα στην Νιόν, στην Ελβετία, γίνεται η κλήρωση. Εδώ βλέπω τώρα να μην πούμε, εντάξει. Βλέπω τώρα που με φτύνουμε ποιο να παίξει, με ποιο να. Κάτι. Τη μόνη που ξέρω είναι Τσέσεκα Σόφια. Δεν ξέρω καμία. Μάλμε, δεν την ξέρει, δε φίλε. Ποια Μάλμε, πού είναι η Μάλμε. Α, πάνω Σουηδία. Α, Μάλμε. Την Κλιμάρνοκ. Κλιμάρνοκ, δεν την ξέρει. Κλιμάρνοκ.
Σκοτσέζικα. Ναι. Μακάμπι Χάιφα. Τη Σάμροκ Ρόβερς που έπαιξε με τον Μπάουκ. Δεν την ξέρω. Αδερφοποιημένη είναι με τον Παναθηναϊκό αυτή. Ποια είναι αυτή? Ιρλανδία. Σάμροκ Ρόβερς. Αυτή. Ναι, και είναι αγαπημένη ομάδα, να ξέρει, του φίλου του Ματσιούκη. Αυτή. Ναι. Α, Ιρλανδός, Ιρλανδίζει. Ναι. Με την Μπάν παίζει, την Νορβηγική. Είναι αυτή η πιθανή αντίπαλη. Ιντερ Τούρκου με Μπρόντμπι. Ποια είναι Κόρκ. Αυτή τι είναι? Ιντερ Τούρκου είναι Φιλανδικιά. Μακάμπι Χάιφα. Ποια είναι αυτή? Είναι ο Πάουκ. Έχει παίξει ο Πάουκ. Αυτή ποια είναι, του τέτοιου, του Ιβίτς? Του Ιβίτς. Με αυτού θέλω να πέστε. Καλά, το πρωτάθλημα δεν πήρε αυτή? Πού να, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Το πρωτάθλημα δεν πήρε. Και τι παίζει, το UEFA? Το πήρε, ξέρω εγώ. Τι να πω. Ναι, άλλοι θα είναι. Αποκλείεται. Ρόζεμπορκ βλέπω. Τι είναι το group 4, group 5, group 6. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα μην το διαβάζουμε. Μια group έχει. Ο Άρης που είναι, σε ποιο group είναι? Ξέρεις? Ούτε ξέρω. Λοιπόν, τι λέει, η ώρα της επιστροφής. Και οι τρονόμαυροι θα μάθουν αύριο τον αντίπαλό τους. Ο Λαμπαουτάρης μας, φυσικά. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 25 Ιουλίου. Σωστά. Αναλυτικά τα ζευγάρια. Σήμερα έγινε η πρώτη, ρε παιδί μου, η πρώτη κλήρωση. Και αύριο είναι η κανονική. Ναι, με κάποια αυτοί. Θα παίξουν ένα μεταξύ τους. Ναι, και οι νικητές θα μπουν στην κλήρωση για αυτόν τον γύρο. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο στις 2 η ώρα θα ξέρουμε. Εντάξει, δεν βλέπω και κανένα. Πήρατε ράντο, το ράντο πήρατε? Ποιο ράντο? Του Ολυμπιακού. Τι ράντο, πήραμε την ηθοποιό. Το ράντο, ρε φίλε. Με τερματοποιητή τερματοφυλάκο. Μια χαρά. Ένα παλικάρι κάτι πολύ καλό 4 χρόνια. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Πώς το λέγανε? Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Δεν τα ξέρω αυτά. Δεν παρακολουθώ τις προπονήσεις, να σου πω την αλήθεια. Δεν τις ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Ο Άρης γενικά για τερματοφυλάκα διαχρονικά δεν είχε πρόβλημα. Δηλαδή, πολύ λίγες χρονιές θεωρώ ότι ο Άρης δεν είχε καλό τερματοφυλάκα. Πάντα είχε καλούς τερματοφύλακες. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Όποιος και να είναι αυτός που τις προπονεί. Δηλαδή ο Καντιμήρης δεν ήταν ο Β'? Και ο Αναγνωστόπουλος, ναι. Αυτοί ο 2 και ο 3 δεν υπήρχε. Ο Αναγνωστόπουλος. Ο Καντιμήρης μεγάλος είναι. Ο Αναγνωστόπουλος ήταν πιο μικρός. Ξέρεις, ανέφυγε. Ο Αναγνωστόπουλος φεύγει. Νομίζω χαιρέτησε εκεί ήδη. Και ποιο κατά δεύτερο? Πήρε έναν Αυστριακό, Άρης. Ναι. 22 χρονών. Από την. Ναι. Ναι, ο Εμάν. Καλά, σου πω εγώ. Ούλελε, αμάν, αμάν. Σου πω εγώ τώρα, πιστεύω. Για ποιος ήταν? Ποιος πήγε στον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ? Ποιος πήγε στον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ? Ένα πιτσερικά που τον. Τον πιτσερικά, συστηματάρα είναι αυτή. Τι είναι, ότια? Σιαμπάνη. Καλά, εδώ άκουγα, έβλεπα κάτι σχόλια πολύ υποτιμητικά. Αυτό το παλικά εξτερματάρα. Και κάποιοι παραγωγοί τη πόλη έλεγαν υποτιμητικά σχόλια. Από εμά? Όχι, όχι. Από άλλο, από άλλο αντικειμενικό ραδιόφωνο. Κοίταξε, αυτοί που το έλεγαν για τον πιτσιρικά, ίσως δεν τον έχουν δει. Εμείς τον είδαμε και σε 10 μάτς. Τον πιτσιρικά. Ο οποίος είναι τεράστιο ταλέντο και πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Πόσο χρόνο αυτός? Γύρω στα 20 είναι τώρα. Ναι. Αν του δοθεί η ευκαιρία, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το παλικά. Ωραία, χθες έβλεπα. Μπορεί να το δώσει δανεικό Ολυμπιακό. Να το πάρει. Δανεικούς δεν παίρνουμε. Άκουσε. Λοιπόν, δανεικούς δεν παίρνουμε. Άκουσε. Χθες τώρα που είπες για αυτό. Χθες είχε ένα μάτσο, έκατσα το είδα. Είχα αϊπνίες. Να κλείσουμε και με αυτό κιόλα. Να πάμε στο διάλειμμα. Ήταν 2 η ώρα το βράδυ, αλλά μέχρι το 80 άντεξα. Και εγώ το έβλεπα. Το έβλεπε. Στο Copa America. Στο High Definition. Ναι, η Ιαπωνία πρόσεξε με χιλή. Καταρχήν να πούμε ότι έλεξε 0-4, αλλά είναι μαγική εικόνα το μάτ. Λοιπόν, οι 16 από τους 23, λέει, της Ιαπωνίας, ήταν πρώτη τους εμφάνιση χθες. Δηλαδή, ναι, πρώτη. Είχε, φίλε, κάτι, γιατί είπες τώρα 20 χρονών και στην Ελλάδα 20 χρονών το λέμε ταλέντο. Είχε, φίλε, κάτι 18άριδες μέσα, δηλαδή θα πάθεις τρελή πλάκα. Είχε έναν, καταρχήν το δεκάτζος, δεν θυμάμαι το όνομα, σε στυλ Μέση, δηλαδή μπάλα να την πάρει, έκρηξη στο πρώτο βήμα. Ένας φοβερός, ένας 18χρονος ήταν αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του, το 10 φορούσε, εκπληκτικός, και το 19, πού να τους θυμάσαι τα ονόματα αυτούς τώρα, έχουν κάτι περίεργα ονόματα. Ο Γιαγαμότο, να σου σύρω το Κασόνι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Λοιπόν, εκπληκτική, και αυτοί είναι 18χρονοι, 19χρονοι και παίζουν εθνική. Κατάλαβα. Παίζουν εθνική. Και εδώ στην Ελλάδα, εσύ μου είπες τώρα 20 και είναι ταλέντο, έτσι. Εντάξει, είναι άλλη ποδοσφαιρική παιδεία που υπάρχει. Και... τώρα η Ιαπωνία μιλάμε. Τι ποδοσφαιρική παιδεία να έχει η Ιαπωνία? Καλά, από εμάς είναι πολύ καλύτερη φυσικά, δεν το συζητάμε. Αυτό λέμε. Όπως και το Κατάρ, αυτές οι δύο ομάδες που είναι προσκεκλημένες στο Copa America έχουν εντυπωσιάσει. Α, έφαγαν 4. Άμα δεις, πάτα highlight. Ωραία. Να δεις ώρα. Θα πατήσω, αλλά πάμε να κάνουμε τον break. Πάμε, ναι, γιατί είπαμε πολλά, να ανοίξουμε και τις γραμμές, έτσι. Ναι, έτσι, και να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και άλλα σημαντικά. Έχουμε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ αρκετά να πούμε.
Εντάξει. Εγώ θα κάνω, δώσε μου εδώ το μέδος σας. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Παπαθεοδόρου, να πούμε, από τον ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε. Θα τα πούμε. Δώσε μου μία σύστη, λίγο, δεκαδευτερόλεπτα. Γιατί για τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω τα ειδικητικά πώς πάνε. Για τον Άρη πάντως τα πράγματα δεν φαίνονται καλά. Εδώ κάναμε εκπομπή με τον το Γιάννη τον Μπόσμαν πριν ένα μήνα και είπαμε κάποια πράγματα. Βλέπω η στασιμότητα είναι όχι ανησυχητική πλέον. Δεν ξέρω ποιο κοσμητικό επίθετο να χρησιμοποιήσω. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και πρέπει να ενεργοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα στον Άρη, στον οργανισμό που λέγεται Μπασκετικός Άρης, γιατί δεν θα προλάβουμε να κάνουμε κιχ. Λοιπόν, κιχ δεν θα προλάβουμε να κάνουμε. Το διάλειμμα, ερχόμαστε και κάνουμε λίγο τον μπάσκετ. Έγινε, γιατί υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Γιατί υπάρχει ανακοίνωση του ΑΣ για τον κύριο Καραμάνο, για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ο νέος προπονητής που ενδεχομένως θα είναι στον ΠΑΟΚ, αποχαιρέτησε ο κύριος Παπαθεοδόρου. Θα σας ενημερώσουμε, θα πούμε και δύο πράγματα και για τον Μπασκετικό Άρη. Και υπάρχουν και άλλες πάρα πολύ σημαντικές ειδήσεις. Εδώ να τις συζητήσουμε μαζί, να σας ενημερώσουμε, να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να την παρατεθούμε. Εδώ μέχρι τις 10, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέκας, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Break, ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι τις 10. Θα είμαστε παρέα σας και φυσικά καθημερινά πλέον από τις 8 μέχρι τις 10. Δεν υπάρχει το 10-12. Τη Δευτέρα και τη Παρασκευή, καθημερινά 8 έως τις 10. 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. Έχουμε φίλο στην αναμονή. Έχουμε, πάμε λίγο. Έχουμε, πάμε. Και μετά θα πούμε τα θεματάκια μας. Έχουμε αρκετά να πούμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αστρόνα Βρυχανιώτη. Καλά, ρε Κακούργε, τι μου λες να πούμε ότι με έδωσε ο Δημήτρης την βότκα. Αυτό είναι η πιέρα την υπόλοιπη. Αυτή δικιά μου είναι, ρε. Πλάκα με κάνεις. Καλά, δε στην έφερε, τι ήρθε με τα πόδια, ήρθε η βότκα προς τα εκεί. Δε στην έφερε το παιδί. Πλάκα με κάνεις. Περιμένω εγώ τώρα το γιο μου να μου φέρει βότκα. Ρε. Α, είχες ήδη, έχεις προμήθεια. Άιτε, βρε. Εγώ σε είπα να βάλουμε στίγμα για το καλοκαίρι, δεν θες. Τι στίγμα. Όχι, τι στίγμα. Δεν είχαμε πει πριν από δύο εβδομάδες, ποιος θα πάει τελικό και τα λοιπά. Το ξέχασες. Ποιος θα πάει τελικό του χρόνου. Ναι, το κύπελο, δεν είχαμε πει. Και ο Ζάχος λέει και πίτσες μαζί. Φοβάμαι, μαζί σου είσαι επικίνδυνος. Και τι φοβάσαι. Από ένα στίγμα έχασα πέρσι, από σένα είμαι. Από σένα. Έλα ρε, πλάκα με κάνει. Ένα έχασα, τι 4-1 έχασα. Τι να κάνω. 4-1. 4 έβαλα, 3 κέρδισα. Λοιπόν, το βάλουμε μισό με τον Ζάχο να πούμε και πέρα για να κερδίσει, να ρεφάρει. Ο ένας πίτσες, ο άλλος βότκες. Τι λέει πάλι κάτι για την κυρία. Καλά, δεν μου λες. Αυτή τη σκούπα την έχεις από τότε που παραβωνιάστηκες εκεί πίσω. Όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε. Δεν θα στέλνω. Έχω να ξυριστώ τρεις εβδομάδες να πούμε. Περιμένω να πούμε το Δημήτρη να μου πέτει τη μηχανή να πούμε. Άμα δεν μου τη φέρει, σοβαρά θα ξυριστώ. Ναι, ρε, ναι. Έχω ένα χλωκοπτικό, άμα θες. Άσε τώρα, τι να με επιτρέψει τώρα χλωκοπτικά. Εγώ αυτή την έκανα 14 χρόνια ρε, με εκεί που στέλνω. Τι να μου πιστεύω. Πέντε μηχανάκια. Να το. Εντάξει, λοιπόν, τι λέει. Για τι να λέει. Τι να πει, φίλε. Το τριμέρο καθίσαμε, καλά ήταν. Όλα καλά. Καλοκαιράκι, μπανάκια. Κόσμο δεν είχε κάτω φιλαράκι. Πού χανιό, τι. Ναι, δεν είχε. Σόπαρε. Ναι, δεν είχε. Εκπλήσωμαι εγώ το ακούω. Σάββατο. Χανιώτη, ένα λεπτό, Σάββατο. Γιατί δεν είμαι καλός εγώ. Χανιώτη είναι δίπλα στην Καλυθέα. Πιο κάτω. Όχι, είναι... Χανιώτη είναι Κρυοπηγή, μετά είναι Πολύχρονο, μετά είναι Χανιώτη, μετά πάει Πευκοχώρη. Μπράβο. Μετά πάει Παλιούρη, Αγία Αναστασία κτλ. Είχα έρθει εκεί πριν πόσα χρόνια, καμιά 7-8 χρόνια. Είχα έρθει. Ναι, ήταν απλά. Ναι, όταν είχε μαλλιά, ξέρω. Θα σου πω πότε ήταν. Εκεί πότε έγινε οι φωτιές που είχατε πάρει φωτιά. Το βρωμόσκυλο. Το 6. Το 6, ναι. Το 6, αλλά ναι. Δεν τα πω. Τόσο... Πω, δεν τα πω καλά με τα χρόνια. Ναι, πέντε, 13 χρόνια. Γιατί σου λέω εγώ όταν είχε μαλλιά, δεν πιστεύει. Μόνο δύο υποβασμού είχε τότε. Το 6, ρε φίλε. Το 6, 13 χρόνια, μπράβο. Τώρα πρόσφατα πήγα. Πάντως, επειδή σαν το ραδιόφωνο δεν υπάρχει να πούμε. Σαν? Δεν υπάρχει να πούμε. Σαν το ραδιόφωνο δεν υπάρχει. Ωραία είναι, δηλαδή, έτσι. Είναι εγώ χαίρομαι, ξέρει και ο Τάσος τα λοιπά να πούμε. Δηλαδή, όλοι, γιατί και εγώ παλιά δεν ήμουν στο Θεσσαλονίκη να πούμε, μεγάλωσα, είχα ραδιοφωνικό σταθμό. Πήρα τη κοινωνία με τον κόσμο, έτσι, ναι. Ο Σπάρο ήσουν, ο Τζο Σπάρο. δεν υπήρχε και δεν υπάρχει να πράγει. Δηλαδή, το να λες με τον άλλο να μιλάς και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να πράγει. Εντάξει, είναι όμορφο πράγμα, ρε παιδί μου. Αν υπάρχει χημεία και κάνεις και λίγο καλαμπουράκι, λίγο πλακίτσα, έτσι να το διασκεδάζεις, δηλαδή να το ζεις και εσύ να ευχαριστιέσαι την εκπομπή που κάνεις, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί αυτό το εισπράττει και ο ακροατής. Δηλαδή, άλλο τώρα το κάνεις αγκαρία, να το κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να το κάνεις. Κατάλαβες. Και άλλο να το κάνεις και να βγαίνει κάτι παραίστικο.
Τάσο, αν είναι να το κάνεις, δηλαδή επειδή είναι το έργο έτσι, μην το κάνεις καθόλου. Το θέμα είναι το αυθόρμητο, έτσι. Το ρεζουμέ της υποθέσεως είναι δηλαδή η χημεία, όπως το λες, η χημεία. Να παίρνουν οι ακροατές, να παίρνουν, να μιλάτε εσείς, να μιλάνε... Νομίζω όλοι, ότι από αυθορμητισμό άλλο... άλλο τίποτα. Άλλο τίποτα, η εκπομπή. Ναι, ναι. Δεν νομίζω... Ναι, τελικά τι έγινε, θα σε παντρέψει, δεν σε πει. Δύσκολα, δύσκολα, πέρασε το τρένο. Δύσκολα. Πάει. Το τρένο έχει περάσει, έχει περάσει από το σταθμό. Άστο, το έχω το κανονίσει. Κοίτα, βέβαια, αν το ε9 είναι ικανοποιητικό, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, κάτι γίνεται. Λοιπόν, κάτι γίνεται. Το Σάββατο ολοκληρώνεται το Gay Pride, να ξέρεις. Θα το πάω μια βόλτα κάτω. Αυτός, εγώ πραγματικά δεν ήξερα καν και δεν ξέρω πότε γίνεται. Αυτός πάει παιδικά μάτι, 100%. Είναι από αυτούς τις που την πέφτουν πίσω από κάνα δέντρο, λοιπόν, δεν τον βλέπεις. Δεν έχω πάει ποτέ να το δω αυτό το πράγμα, γιατί θα ξεράσω. Λοιπόν, κατάλαβες. Αλλά το έκανα θέμα σήμερα γιατί ο Μπαρμπαγιάννης, ο Ιωάννης ο Μπουτάρης, θα ανεβάσει, λέει, τη σημαία από το... πρώτη φορά την ανεβάσει, νομίζω κάθε χρονιά. Δεν ξέρω. Θα το ανεβάσει, λέει, στο Δημαρχείο. Ναι. Και σε ρώτησα, υπάρχει περίπτωση, ξέρω εγώ, να υπάρξουν καμιά αντίδραση, γιατί όταν ανέβηκε του Πάκου σημαία, όταν πήρε το ποτάμι και το κύπελο, κάποιοι πήγαν και την κατέβασαν. Πέρσι, και... τώρα που το λες, ένα λεπτό, γιατί δεν θυμάμαι. Ναι. Πέρσι που ο Πάκου δεν είχε πάρει κύπελο, Πάκου. Ναι, ναι. Είχε ανεβάσει. Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω. Ανέβασε, αλλά τότε ήσουν σε άλλη κατηγορία, δεν σε ένοιαζε. Είχε ανεβάσει πέρσι, δεν σε πιστεύω, θα τον ακροατή. Κύριε ακροατά. Ανέβασε. Πέτος ανεβάσανε δύο όμως. Να το, εκεί ήταν το πρόβλημα. Δύο ανεβάφου, πήρε ο Τάριμα και εκεί πέρα. Να το, τι θες να κάνουμε. Το εγκολύπτης. Πάρτε και εσείς προτάσμα, πάρτε και κύπελο. Ο κύπελο θα πάρουμε του χρόνου. Και θα είμαι πραγματικά με το τύμπανο, θα πάω να πάρω ένα τυμπανάκι, ο μικρός τυμπανιστής, και θα είμαι Κυριακή πρωί έξω από το Δημαρχείο και θα φωνάζω «Ζερβάς! Ζερβάς! Βγες για την έπαρση!» Εγώ θα έρθω μαζί σου, εγώ το είπα, στο υποσχέθηκα. Εσένα σε πιστεύω. Αν πάρεις κύπελο, θα έρθω μαζί σου και θα πάρω εγώ το τύμπανο. Εσένα σε πιστεύω, αυτόν δίπλα μου. Γιώργο, άκου να σου πω. Δέσο, δεν μπόρεσε, μόνο που είπες θα πάρει κύπελο, άλλαξε τρία... Με Ζέρβα δήμαρχο, η επιτυχία του άρχισε ποια θα είναι. Ότι θα είναι σίγουρα στους 16 του κυπέλου Ελλάδος. Σίγουρα. Στους 16. Γέλα, ήταν αστείο. Γέλα. Δεν ξέρει όμως γιατί. Δεν ξέρω. Στους 16 πέρα έτσι κι αλλιώς. Από τους 16 ξεκινάει και μπαίνουν οι ομάδες στην κλήρωση της πρώτης ειδικής, να ξέρει. Είναι καλός άνθρωπος, θα το εξηγήσω όμως του χρόνου. Δεν μπορεί. Δεν με πειράζει εμένα. Α, παίρνω εγώ τρία συνεχόμενα κύπελα και ένα double και παίρνω και εσύ ένα κύπελο ανά 50 χρόνια. Τι να με πειράξει. Δεν με πειράζει. Δεν είμαι κακός άνθρωπος εγώ. Τι μπα. Πες δεν σου λέω είπα. Να μην πάρεις. Πες όταν σου είπα να πάρεις πρωτάθλημα, άσε τον Άρη να σε πειράζει να πάρει κύπελο. Τι! Κύπελο! Όχι! Με βρήκες άσχημη στιγμή. Ναι, αποκλείται. Πέντε φορές σε ρώτησα. Πέντε φορές άσχημη στιγμή να είσαι. Μπορεί να είχα τα ψυχολομπάγκα μου. Δεν μου λες το στοίχημα το πλήρωσε ο Θουβού. Βέβαια. Ναι. Και μεγάλη παρέα. Καμιά 90 έδωσε. Βέβαια. Ήταν και ο Αλεξίου. Ο Αλεξίου ήταν εκεί πέρα με μια φίλη του. Μια κοπέλα του. Ήμασταν καλή παρέα. Ναι. Καλή παρέα. Ήρθε ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας άκουσε με το που ήρθε. Σε 3,5 δευτερόλεπτα υπήρχε έκρηξη. Έκανε έκρηξη. Με 3,5 δευτερόλεπτα δεν μπορούσε να καθίσει. Βέβαια, γελούσαν τα διπλανά τραπέζια με αυτά που έλεγε. Τι, γιατί γελούσαν, τι μεγαλύτερη, η μεγαλύτερη ομάδα της πόλης. Ναι, καλά. Στην Ελλάδα, ο Άρης, η μεγαλύτερη ομάδα. Όχι, κάτι τον τέτοιο είπε τώρα. Τον πέταξα δύο μανιτάρια μαριναρισμένα. Μόλις άρχισε να λέει τις βλακίες και το κόψε. Ναι, τα βλακίες, αυτά καλά τα είπε. Αλλά κάτι άλλο έλεγε τον Ραπτόπουλο. Δεν θυμάμαι κάτι. Τον έπιασε από τα μούτρα τον Ραπτόπουλο. Καλά, εκείνο το κοπρόσκυλο είναι. Με το που έκατσε. Γιατί τον βάλαμε και δίπλα στο Ραπτόπουλο. Ήταν μόνη άδεια θέση. Εμένα με βάλες δίπλα! Λέω τι να κάνω, ρε Νικόλο. Εγώ δεν είμαι κανόνιζα, λέω τις θέσεις. Εντάξει. Δεν κανόνιζα τις θέσεις, τέλος πάντων. Ωραία, πάρα. Κάνετε καμιά εκπομπή ρε, τώρα μέσα στο καλοκαίρι θα βρεθείτε να κουστάρουμε λίγο. Δύσκολα. Δύσκολα για φέτος. Δύσκολα, Δύσκολα για φέτος. Για τον χρόνο μπορεί. Να δούμε, υγεία να υπάρχει. Υγεία, ναι. Λοιπόν, άντε, καλά. Να σε καλά. Κάτσε να ακούσει να ενημερωθεί για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελλο στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και ο συνοπαδός σου γελάει. Ναι, παιδιά, αφού ισχύει. Ισχύει, αλλά γελάει και ο συνοπαδός σου. Τι ακάμε. Να γελάσει γιατί. Δεν ξέρω, γελούσε. Γελάει γιατί. Προσποιητό χαμόγελο, ήταν. Δεν γελούσε. Είναι αληθινό το χαμόγελο. Και γέλασε γιατί φαντάστηκα τα μούτρα σου μόλις είπα αυτό.
Όχι. 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 Θα σου πω εγώ τι φαντάστηκε. Φαντάστηκε εσένα ρε βλάχο που ήσουν στη Γενέβη, σήκωνε στο κύπελο και έβριζε τον Άρη. Την ώρα που σήκωνε στο κύπελο. Τι να κάνω, είχα βάλει στοίχημα. Τι είχε βάλει? Είχα βάλει στοίχημα. Και δεν έβριζα. Έβριζε. Εντάξει. Ναι, έβριζε. Να τα βλέπετε και είπα ένα χαρακτηρισμό. Θα το θυμηθώ το σύνθημα. Ένα χαρακτηρισμό. Θα το θυμηθώ. Ναι. Μην βάλω και τον κύριο του Θριάμου. Θα βάλει στοίχημα με το σάκι το φλόρο, έτσι λιγότερο. Αριανός. Τι στοίχημα, και ότι θα το πάρετε και θα σηκώ. Από τα μούτρα. Ναι, δεν είπα εσύ. Ναι. Είπα φώναζαν όλοι που αξίζουν σύνθημα κατά του Άρη. Τον κύριο του Θριάμου. Τι θα φωνάζανε, φίλε. Είχε χαρά τον Άρη, σκεφτόσουν. Ποιο ήταν ο αντίπαλο σου, φίλε τότε? Ολυμπιακό ή ο Παναθηναϊκό? Ο Άρη ήταν, ρε παιδί μου, αλλά στη χαρά μου εγώ θα σκεφτώ τον άλλον τώρα. Φυσικά θα σκεφτώ εσένα, ρε φίλε, στη χαρά μου. Γιατί εσύ είσαι ο αντίπαλό μου. Εσύ με έπαιρνε τα πρωταθλήματα, τα κύπελα, εσύ έπαιζε Final Four κάθε Πέμπτη, λε νέκρο τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Εκείνη την εποχή 90-91. Ωραία. 1991 ήταν το μπάσκετ και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο. Σωστό αυτό. Για όσοι το ξέρετε και όσοι ακούτε τώρα. Από το 85 μέχρι το 92. Και επειδή 93. Υπήρχε κυριαρχία του Άρη στα πρωταθλήματα, στα κύπελα Ελλάδος, τι να κάνουμε. Ναι. Τότε ήταν ο Άρης. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Μεγάλη Γιαννάκη. Ο μόνος που τον κοντράριζε δυνατά, γερά, κανονικά ήταν ο ΠΑΟΚ. Ναι. Με Πρέλεβιτς, με Σάβιτς, με Λέβιξον τότε, με Κόρφα, με Φασούλα, τον Προδότη. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό ήταν. Και είχαμε, ρε παιδί μου, μια τρελή αντιπαράθεση ανάμεσα στο Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, διότι ο Άρης τότε, εγώ πιστεύω, έκανε πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Πάρα πολύ κόσμο δημιούργησε δεκαετία 80-90 από το μπάσκετ. Όχι ότι δεν είχε στο ποδόσφαιρο, έτσι μην τρελαθούμε, είχε. Αλλά ένα παραπάνω σκαλοπάτι ακόμα αυγάτησε, ήταν. Ναι. Έτσι, αυτό το δέχομαι. Αυγάτησε. Πόσο ΠΑΟΚ τώρα με το κύπελλο και το πρωτάθλημα σίγουρα έκανε κάποια ΠΑΟΚΣΑΚΙ ακόμα. Αυγάτησε. Έτσι, εγώ δεν θα πω χιλιάδες, αλλά κάποια παιδιά σε όλη την Ελλάδα, βλέποντας τον ΠΑΟΚ να παίρνει πρωτάθλημα, κύπελλο. Τον Ολυμπιακό αυτό, δεύτερο, την ΑΕΚ. Αυτό είναι, άκουσε με το. Κάποιοι σίγουρα γίνανε. Πρέπει να είμαι στο σοβαρό. Ναι. Αυτό είναι. Όταν λες για όλη την Ελλάδα, πιο πολύ πιστεύω και ο Άρης τότε και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, κάνουν εκτός των τυχών. Δηλαδή, ο άλλος που είναι στη Ρόδο, ας πούμε, έτσι. Mm. Ή ο άλλος που είναι στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πιστεύω μέσα στην πόλη, ο πατέρας που είναι Αριανός, δεν μπορεί να γίνει. Να ασχολείται βέβαια, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει το παιδί του ΠΑΟΚ και το αντίθετο. Έτσι. Να ασχολείται, να πηγαίνει στο γήπεδο. Λογικά. Ναι. Σωστά μιλάς. Αλλά υπάρχουν, ξέρω, πολλές περιπτώσεις. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, ξέρω, δηλαδή, πατέρα, ρε παιδί μου, πώς σου πω, ΑΕΞΥ, ναι. Που και τα δύο τα παιδιά είναι ΠΑΟΞΥΔΙΣ. Υπάρχουν και τέτοιες. Δεν σου λέω πατέρα Αριανό, έτσι. Επί το πλήστον λέμε. Μεγαλύτερο ποσοστό. Θα υπάρχουν σίγουρα και τέτοιες περιπτώσεις και αρκετές. Εμείς λέμε για το μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, πες για τον μπάσκετ, γιατί και εγώ θέλω να. Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, τέλος ο Ηλίας Παπαθεοδόρου από τον. Να πούμε ανοιχτές γραμμές, έτσι. 23-10-287-38. Πες. Από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Αποχαιρέτησε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Δεν συνεχίζει πλέον στον ΠΑΟΚ. Μετά από δύο χρόνια ολοκληρώθηκε η συνεργασία μου με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που πορευτήκαμε μαζί, έχοντας πάντα κοινούς στόχους και φιλοδοξίες. Κρατάω όλες τις όμορφες στιγμές. Αλλά και τις δύσκολες αυτές που μας έφεραν πιο κοντά και δημιούργησαν αληθινές ανθρώπινες σχέσεις. Ευχαριστώ τον Πάνε Πρέλεβιτς, τον Νίκο Σταυρόπουλο, τον Τέλη Ζουρνατζίδη για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους άμεσους συνεργάτες μου, το staff, αλλά και τους ανθρώπους στα γραφεία της ΚΑΕ και την αγάπη, για την αγάπη και την καλή συνεργασία που είχαμε. Τέλος, ένα ευχαριστώ στους φίλους της ομάδας για την αγάπη, το σεβασμό και τη φιλοξενία τους σε εμένα αλλά και την οικογένειά μου. Να είστε πάντα καλά, Ηλίας. Πάπα Θεοδόρου. Αυτή ήταν λοιπόν. Ο αποχαιρετισμός του Λία Πάπα Θεοδόρου. Τώρα, δώσ' μου λίγο μισό λεπτό. Όχι, να πάρουμε και τις γραμμές. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις όσον αφορά το θέμα προπονητή, του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Πολύ προχωρημένο, λέει, του Φραγκιά. Ποιος είναι αυτός, τον ξέρεις? Όλα δείχνουν ότι ο Βασίλης Φραγκιάς. Αυτό που ξέρω είναι το Φραγκοφωνιά. Το Φραγκιά, εγώ δεν το ξέρω τώρα, να σας πω την αλήθεια, παιδιά. Ούτε εγώ το ξέρω. Ο Βασίλης Φραγκιάς θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Ηλία Παπαθεοδόρου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Για τον Παπαθεοδόρου τον ήξερε, δηλαδή πρέπει να πάει στον ΠΑΟΚ. Παπαθεοδόρου τον ήξερε. Σοβαρά, βέβαια τον ήξερε. Φυσικά. Φυσικά. Και είχε και. Κάτι σε εθνικές μικρές. Σαν τον Καστρέτη που είχε καλές παρουσίες. Πάντως, για να πούμε για τον Παπαθεοδόρου, προσέφερε ο άνθρωπος, αν και αμφισβητήθηκε πάρα πολύ. Λιδωρήθηκε και εγώ ο ίδιος δεν τον πίστεψα, γιατί πίστευα ότι δεν έβλεπα, ρε παιδί μου, αυτά που ήθελα να δω. Αλλά με πολύ μικρό budget και με μεγάλο ανταγωνισμό κατάφερε να βγει πέρσι τρίτος. Τη δεύτερη, αυτή φέτος δεν είχε μικρό budget. Ναι.
Φέτος κόντεψε να πάει φυλακή η υπόθεση ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί αυξήθηκε το budget για έναν ανεξήγητο λόγο, κατ' εμέ. Πάμε, πάμε στις γραμμές και θα πούμε αργότερα και την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ όσον αφορά την υπόθεση για τον κύριο Καραμάν, ο οποίος είναι ο υποψήφιος νέος, το νέο αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αν γίνει το deal, θα σας πούμε τι γίνεται με την ανακοίνωση. Καλησπέρα στον πρώτο από τους δύο φίλους. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Δεν ακούγεσαι φίλε, 1% ακούγεται η φωνή, δεν ξέρω. Τώρα. Τώρα, ναι, τώρα είσαι ok. Τώρα καλά. Τώρα, λοιπόν, τέλεια. Μια καλησπέρα πήρα να πω εγώ, ο Μαρίνος είμαι. Γεια σου Μαρίνο. Νάτος. Ναι. Λοιπόν, ήρθα χθες στη Θεσσαλονίκη, δεν μπόρεσα να σας δω. Δεν είχαμε κουμπί ρε φίλε χθες. Πέρασα από το Εσκομπάρ, μήπως δω τον Ζάχο. Εσένα Τάσο δεν σε πήρα τηλέφωνο, ήταν αργά, αλλά τώρα τέτοιο άνθρωπος από τρίμερο, ποιος ξέρει τώρα. Εσκομπάρ χθες Δευτέρα ήταν ανοιχτό καταρχήν, γιατί ήταν θα κλείναν. Ανοιχτό, ήταν ανοιχτό, ναι, και ήταν αυτός μου λέει τα απόγευμα τα ανοίξαμε, λείπαμε και εμείς. Ναι, μου ναι, λείπανε, είχαν κλείσει για τρίμερο. Ναι. Εντάξει. Είχαν κλείσει. Ναι, εντάξει, άδειασε η πόλη βασικά τώρα το τρίμερο. Ναι, ναι, άδειασε ήταν η πόλη. Και εμείς είχαμε πάει εκεί Χαλκιδική, πήγαμε μια βόλτα προς Περαία, αλλά δεν πάμε μια βόλτα μπας και... Εντάξει, άμα έτσι ήξερα ότι ήσουν εδώ, κάτι θα κάναμε. Αλλά εντάξει, και εγώ δούλευα τρίμερο, μην νομίζεις. Κοίταξε, λέω τώρα ο άνθρωπος είναι τρίμερο, 10 η ώρα. Δούλευα, σου λέω, δούλευα, δεν έφυγα. Α, δούλευε, μόνο για ένα μπάνιο πήγα απόγευμα. Εντάξει, έτσι, κατάλαβα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, Τάσο, καμιά μεταγραφή στο ποδόσφαιρο τώρα το μπάσκετ, εντάξει. Σε εμάς τίποτα έτσι, άκουσες να γίνει τίποτα. Είναι ο Ροντρίγκος ο Άρες, ο οποίος έχει κλείσει η μεταγραφή του. Είναι και ο Ισμαήλ Σίλβα, ο οποίος δεν παρουσιάστηκε επισήμως βέβαια, αλλά είναι κλεισμένος, έτσι λένε. Μάλιστα. Έχουν συμφωνήσει, λέει, τα πάντα με την Γκρόζνη, την ομάδα του. Μάλιστα. Εντάξει, για επιθετικό τίποτα δεν... Επιθετικό απάντησε ο Ιωσαβίδη ότι έχουμε επιθετικούς. Έτσι τουλάχιστον, γιατί αυτό έως τώρα ισχύει. Έχει τον Ακμπόμ, τον Σφιντέσκι και τον Κουλούρη. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Αλλά ο Κουλούρης είναι για να, τέλος πάντων... Ο Κουλούρης είναι γιατί είναι, αλλά μαζί σου κι εγώ. Τι να πω ρε παιδί. Μαζί σου χαρά έχετε, μια χαρά έχετε τον Ακμπόμ, μια χαρά είστε. Καλά, μια χαρά είστε. Ο Άρης πάντως ενισχύεται. Ενισχύεται. Κι όλο με του Ολυμπιακού παίχτε. Με ποιος είναι του Ολυμπιακού, ποιος είναι παλιός Ολυμπιακός. Ένας ακούστηκε τώρα τελευταία και λέει ήταν, δεν το θυμάμαι. Ο Ιντέγε. Όχι τον Ιντέγε, μετά τον Ιντέγε. Ένας ακόμα έτσι που ήταν, λέει, στον Ολυμπιακό, κάτι διάβαζε, λέω πάλι στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω. Ο Ιντέγε έκλεισε. Ο Ιντέγε έρχεται αύριο. Βέβαια η ώρα που έρχεται δεν είναι ακόμη αποσαφηνισμένη. Απόγευμα λένε, αλλά δεν λένε ώρα. Έρχεται αύριο. Βάζος κάνατε κάτι κινήσεις. Καλές μεταγραφές μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε κι άλλες. Άλλες 2-3 κινησούλες θέλουμε. Και είμαστε πλήρεις. Βλέποντας και κάνοντας. Καλά, ναι, εντάξει, είπαμε. Ακριβώς. Βλέποντας και κλάνοντας. Κάνοντας. Βλέποντας και κλάνοντας. Εδώ στο χαρτάκι να μην λερώσουμε. Ένα λάμπα μπαίνει, μωρέ, τι έγινε. Να σε καλά, να σε καλά, Μαρίνο. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, εσύ. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά, από εκεί ξεκινάμε πάντα. Πάντα. Τι είπατε, ότι νέκρωνε η Θεσσαλονίκη την Πέμπτη όταν έπαιζε ο Άρη? Έτσι λέγανε αυτοί. Όχι, όταν έπαιζε ο Άρης, όχι ο Παοκάρης. Πέμπτη δεν έπαιζε ο Παοκάρης. Στο Final Four λέμε, ρε παιδί μου, τα πήγαινε ο Άρης. Που φεύγαμε και πήραν τα κεφάλια που δεν πήραν ούτε ένα. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σα πω ότι στην Αθήνα όταν έπαιζε ο Άρης, νέκρωνε όλη η Αθήνα. Όλοι. Κυριολεκτικά σα το λέω. Να τα ακούνε οι πιτσιρικάδες, εμείς τα ξέρουμε. Ναι. Αν τα πούνε οι πιτσιρικάδες, έμενα καλυθέα και από τη Θεσσαλονίκη δεν περνούσε ούτε μίγα. Κάπου περνούσε κανένα ταξί, κανένα λεωφορείο. Μοσκοβίτης είσαι. Εγώ είμαι, ρε. Γεια σου, εγώ είμαι. Λοιπόν, και ήθελα να τους το πω ότι Παοξίδης και Αρινανοί βλέπαν το μπάσκετ δίπλα-δίπλα. Ένα σκηνή χώριζε τους φιλάθλους. Τα είδα με τα μάτια. Εντάξει, πάλι τρέχαν τα σάλια, έτσι. Τρέχανε, αλλά δεν. Καλά. Πέσανε συμφώνια μέσα, πέσανε καρέκλες ποτέ, πέσανε μέσα, ξέρω εγώ, μπουκάλια. Τότε ούτε ένα. Και να σας πω κάτι, η νοοτροπία
του ποδοσφαίρου, γιατί δυστυχώς στην Αθήνα έτσι ήταν το μπάσκετ, σαν κάτι, σαν το ποδόσφαιρο, δηλαδή, να το πω έτσι. Δεν είχαν χαπάρει από αθλητισμό, εδώ το ζούσαν εμείς, τα αγαπούσαμε, παρόλο που εμείς ήμασταν ηγαμένοι 90% εκείνον τον καιρό. Και να σε πω κάτι, Ζάχο, γιατί σας ξεφεύγει ή μάλλον θα σας περνά το μυαλό, το ότι ό,τι τραβάει ο ΠΑΟΚ σήμερα, το τραβούσε τότε, γιατί ο ΠΑΟΚ τότε είχε καλή ομάδα μέχρι το 90, θυμάσαι, μέχρι το Μακρύ. Μ' ακούσε, μ' ακούτε? Ναι, ακούσε, ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, και οι άλλοι είχαν λυσάξει, ήταν με τον Άρη, οι τρεις τους. Και μέσα από αυτό εδώ απέκτησε μια συμπάθεια ο Άρης, είναι γεγονός αυτό. Ναι. Έτσι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, τώρα γίνεται το αντίθετο, ναι μεν, αλλά ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι ο ΠΑΟΚ του μπάσκετ που έχανε από τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ είναι του ποδοσφαίρου, τώρα που παίρνει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα. Ζάχο, αδερφέ μου. Καλά, άκουσε με. Μεγάλη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ τότε, ο ΠΑΟΚ ο μπασκετικός τότε δεν είχε κάποιον ισχυρό οικονομικό παράγοντα, όπως και ο Άρης, έτσι. Και ο ΠΑΟΚ είχε τον κύριο Βεζιρτζή, τα έχουμε πει 100 φορές. Ο άνθρωπος ήταν περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Εντάξει, μια αλλά έφερε παιχταράδες. Άλλο, είχαν έσοδα οι ομάδες τότε. Φυσικά είχαν έσοδα. Είχαν, ήταν ζήκα και μέσα και ούτε ο Άρης είχε τον μεγάλο οικονομικό παράγοντα τότε. Τον κύριο Μιχαηλίδη είχε. Άκουσε με, Ζάχο. Άκουσε με. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε εκείνο τώρα με τον Σαββίδη. Δηλαδή τον. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια πράγματα. Όχι, όχι. Ο Άρης τότε. Ήταν μία σκάλα πάνω από το ΠΑΟΚ. Αλλά ωστόσο, παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ τον κοντράριζε στα ίσια. Χάναμε τόσα παιχνίδια μας, γύρω στα 10 με 12 παιχνίδια, θυμάμαι εγώ, στον πόντο το γερούσε και το πέρασε τελευταία στιγμή. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ναι. Όλα τα παιχνίδια στον πόντο. Άμα σου λέω 10 με 12 παιχνίδια, βάλε παραπάνω εσύ. Εντάξει, μέσα ήμασταν. Άσχετο αυτό, εγώ ήθελα να πω, πήρα για άλλο πράγμα τηλέφωνο, απλώς τα είπα για να τα ξέρουν οι πιτσιρικάδες. Ότι ολόκληρο λεκανοπόδιο νέκρωνε, παιδιά, σας το λέω. Νέκρωνε. Ναι, το ξέρω και από φίλους. Με θαυμασμό και δέος περιμέναν το παιχνίδι αυτό εδώ. Δεν βρίσκαμε κανένα στην καφετερία, κάτσουμε ρε. Στη γειτονιά μας. Πλάκα με κάνετε. Δεν βρίσκαμε κανένα. Δεν είναι γνωστό το παιδί να πούμε που είχε το μαγαζί. Ο Σότο, το μαγαζί, το Σότο, ρε Σότος. Και με κρατούσε καρέκλα για ήξερε ότι θα πάω και με... Ρεζερβέ, ρεζερβέ. Ρεζερβέ υπήρχε. Ρεζερβέ κλασικά, λέει ότι πειράζει αυτό. Εντάξει, άλλα χρόνια τότε, Μοσχοβίτη, καμία σχέση. Μπράβο, αλλά κοίταξε. Πρέπει να παραδεχτείς, Ζάχο, φίλε μου, ότι ο Ιωαννίδης ουσιαστικά ξακάτεψε το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Γιατί πήγε κάτω, πήρε τα κονέ με διατησίες κλασικά. Τα κλασικά ότι κάνανε στο ποδόσφαιρο, κάνανε και στο μπάσκετ. Και ο Φασούλας βοήθησε λίγο και λίγο ο κύριος Πρέλεπιτς εκείνο με το περίεργο το παιχνίδι. Θα γινόταν βέβαια, αλλά θα γινόταν λίγα χρόνια αργότερα. Εντάξει, βοηθήσατε λίγο. Τέλος πάντων, δώσατε ένα σμπρόξιμο. Ναι. Να πω κάτι ακόμα και κλείνω, παιδιά, να πάρει ένας άλλος φίλος. Ήθελα να ρωτήσω, Τάσο, έχουμε τίποτα κανένα καινούριο? Είπαμε, παιδιά, οι δύο είναι οι μεταγραφές. Ο Σοάρες, Ροντρίγκο Σοάρες. Ένα μήνα ακούμε για αυτόν τον Σοάρες. Έκλεισε, ρε παιδιά. Έκλεισε. Ναι, έκλεισε. Είπε, α, όχι αυτός, ο άλλος. Ο άλλος, ο άλλος είναι ο Ισμαήλ Σίλβα. Ισμαήλ Σίλβα. Να, έπεσε. Έπεσε ο άνθρωπος. Ισμαήλ Σίλβα. Ο οποίος. Ένα μήνα ακούμε για τον Σίλβα. Ναι, μας πρίξατε. Μετά από αρκετές μέρες επαφών, διευκρινίστηκαν και τελευταίες λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί η μεταγραφή για τον 24χρονο μέσο. Έτσι. Ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική σεζόν με την ομάδα της Τσετσενίας. Τσετσενίας. Ναι. Αυτό. Ωραία. Μετά τον Ροντρίγκο και ο Ισμαήλ Σίλβα είναι ο δεύτερος Βραζιλιάνος που κλείνει στον ΠΑΟΚ μαζί με Μαουρίσιο Ζαμπά, Μάτος. Είναι τάσο, εντάξει, ένα δίκιο. Έξι Βραζιλιάνους έχουμε. Είναι και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το τσετσένικο, οπότε έχει ένα δίκιο το έχει. Εντάξει, φίλε, θα το δούμε στον αγωνιστικό αυτό, χώρο. Αυτό ναι, αυτό δεν το συζητάμε. Βραζιλιάνος είναι μέσος τώρα. Εντάξει, 24 χρονών. Ναι. Τώρα που έπαιζε, τι έπαιζε. Εντάξει. Θα φανεί στο γήπεδο αυτό. Εντάξει, το τσετσένικο πρωτάθλημα τώρα εντάξει, είναι για τα σκυλιά. Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα. Ποιο τσετσένο να πούμε τώρα. Τσετσένο, ποιο είναι. Α, το Σαββίδι λέτε τσετσένο. Εσείς, η φάρα σας. Έλα, διάλειμμα. Ρε τι βραδιέ του Ακαπούλκο. Φυσικά έχει καθυλωθεί ο κόσμος, ρε φίλε. Με αυτά τα τραγούδια μόνο τρέγια στα βάζει. Λογικό, είναι τη εποχή μας. Έχουμε περάσει πάρα πολλά με αυτά τα κομμάτια. Έχουμε πάρα πολλέ όμορφε αναμνήσεις. Και είναι έτσι καλοκαιρινά, έτσι τροσερά ακούγονται, ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή, όταν ακούει αυτό το κομμάτι τώρα, το Acapulco Night που λέγεται. Ποιοι το λένε. Τι? Ποιοι το λένε. Πού ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ξέρω τον τίτλο. Καλά, το Σάζαμ σου δεν το είπε. Ποιο? Το Σάζαμ. Το Σάζαμ. Ναι. Βγάλ το. Βγάλ το. Βγάλ το. Τρομάξε το βγάλ. Καλά, περίμενε. Έχει και κωδικό ρε παιδιά. Δεν έχω ρε βλάχο. Έχει και κωδικό ρε παιδιά. Στο Edge. Α, όχι, αυτό είναι το Samsung. Δεν είναι. Πόσο λες, Shazam. Shazam. Και αυτό το Edge τι είναι εδώ μπροστά.
Εγώ τι είπα. Σχάζαμ. Ναι, σχάζαμ. Πώς σάζαμ προφέρετε. Πώς προφέρετε αυτό. Όχι ρε φίλε. Σάζαμ προφέρετε. Ε? Σάζαμ. Και το AIDS είναι αυτό το AIDS. Έτσι είναι το AIDS για να μην πάθεις. Το AIDS για να μην πάθεις AIDS. Το AIDS σαζάμ είναι. Άντε βλάχο. Εγώ τι είπα. Τον τόνο έκανες. Άντε ρε Πικαντήλη. Άντε ρε Πικαντήλη, πες μας ποιο είναι το Ακαπούλκο να έχει. Φέρε εδώ. Λούτσι, τι είναι αυτό. Λούτσι Ορντάλα, φέρε εδώ. Τι είναι αυτό, ρε. Τι με νοιάζει, μα. Τη συλλογή μας έβαλες, ποιος το λέει. Δεν ξέρω, ρε. Βασίλη, ποιος το λέει. Ποιος το λέει, ρε. Λουίτζι, ποιο είναι, δεν τους ξέρω. Για πες, ρε Βασίλη. Εγώ τώρα θα μάθω. Για πες. Αυτό ο Λούγκη, εγώ τον Λούγκη. Ο DJ Λούγκρα. Μεταγραφή του Άρη θα είναι από τους επόμενους, να ξέρεις. Ναι, τέτοια θα είναι, το Σάββατο μήνυε. Δεν το θυμάμαι αυτό. Γυναικεία φωνή είναι. Κομματάρα, έλα πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Να το σω, ο DJ εμφανίστηκε. Άκουσε, δεκαετία 70-80 άκουσε. Ο DJ εμφανίστηκε, ο Λουίτζι. Πού είσαι, ρε Λουί, Ντεφινί. Αυτές είναι δικές σας εποχές, ρε. Τότε εσύ τι είσαι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Σιγά, ρε Λουκόπουλο. Σιγά, εσύ τι είσαι, 12χρονος. Δεν κατάλαβα. Είμαι σαν και σένα, ρε. Εγώ, εντάξει. Πού ρέιντζερ, ξέχασε να πεθάνεις. Πού, βρε. Πού να φας το σφέρκος που ξέχασα να πεθάνω. Βρε καρτούν. Που με είδαν έξω μαζί σου και είπα να τον παππού σου γιατί τον έφερε. Άσε, πάνω από 40 χρόνια δεν με κάνουν εμένα. Πάνω από 40 χρόνια δεν με κάνουν, άσε. Έπεσε στην περίπτωση. Άσε γιατί περνάς έξω από τα γεροκομεία και νομίζω ότι το έσκασες και σε μαζεύουν τώρα. Άσε μετά από όλα. Μην με κάνεις τώρα να ανοίξεις το στόμα μου. Δεν είναι. Γιατί μέχρι τώρα κλειστό το είχες και μην το ανοίξεις. Μέχρι τώρα κλειστό το είχες. Τι γίνεται. Τι να γίνει. Καλά, τι γίνεται, τι κάνουμε. Πώς πάνε οι μεταγραφές. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Δύο λέει έκανε ο ΠΑΟΚ. Δύο τώρα. Ισμαήλ Σίλβα και... Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τον Σίλβα τον ακούμε εδώ και ένα μήνα εδώ που τα λέμε. Βαρεθήκαμε να τον ακούμε. Και σου άρεσε. Έχετε ήρθε, δεν θα έρθει. Αλλά εντάξει, όσο εδώ το θεωρούν δεδομένο. Από ό,τι βλέπω εδώ και το. Εντάξει, το πάω 24 τώρα δεν πέφτει έξω. Έτσι. Όχι, όχι, ναι. Ότι θα τον πάρουμε, θα τον πάρουμε. Εδώ λέει διευκρινίστηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες με αποτέλεσμα να έχει συμφωνηθεί η μεταγραφή. Τώρα βέβαια την άποψή μου την ξέρεις. Αν δεν παρουσιαστεί επισήμως από την ΠΑΟΚ, ναι. Δεν πιστεύω τίποτα. Έτσι είναι. Παντός θα έχουμε φέτος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εγώ τους βλέπω θα είναι πιο ανεβασμένοι από τους δύο της Αθήνας σίγουρα. Δηλαδή θα δούμε πιο καλό πρωτάθλημα από τις δικές μας τις ομάδες. Αντιθέτως βλέπω τις ομάδες της Αθήνας να έχουν μια πτώση. Δηλαδή βλέπω κάτι συνταξιούχος, κάτι 88χρονους εκεί φέρνουν. Να μην τους την πέσει και η εφορία καμιά μέρα γιατί αποκλείεται να τους περάσουν και ποδοσφαιριστές. Αυτή την τελευταία φορά που δηλώσαν ποδοσφαιριστές ήταν το 62. Τώρα τους κάνε μεταγραφές αυτοί, τέλος πάντων και πανηγυρίζουν κιόλας. Μέλες τάζει. Όχι, την αλήθεια λέμε, πες μου εσύ πες δεν, έχω, δεν έχω παρακολουθήσει τώρα του... Η ΑΕΚ δεν νομίζω να κάνει και μεταγραφές. Έναν πήρε σήμερα νομίζω. Ή είναι κοντά, είπε τώρα άκουγα να σου. Τι δεν έχεις μεταγραφήσει, ρε Ολυμπιακός. Αυτός που έφερε με το καροτσάκι τους πηγαίναν όλοι να πούμε στο αεροδρόμιο. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Για την ΑΕΚ σου είπα, εγώ δεν ξέρω τι κάνει ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ άκουσα λέει ένα, κοντά λέει σε ένα στόχο ένα μήνα σαν τον ΠΑΟΚ αυτό που θέλετε να πω ένα μήνα. Κοντά σε αυτόν τον στόχο είναι ένα μήνα. Η διαφορά μας σε εσένα είναι ότι η ΑΕΚ κυνηγάει κάποιον ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος, δηλαδή αν τον πάρει τζάπα. Ενώ εμείς κυνηγάμε κάποιον τον οποίο τον πληρώσαμε και 3-4 εκατομμύρια. Έχει κάποια διαφορά, έτσι. Ποιον πληρώσατε τον οποίο βγάζει από το παντελόνι σου 3-4 εκατομμύρια. Όχι, δεν λέω αυτό να τον τέτοιο. Κάποιον Teletits, δεν πήρε Ike. Ναι, ένα όνομα Teletits. Το σωστό να πει. Ναι. Όχι πήρε, λέει είναι ένα κοντά. Έναν κοντά, νομίζω. Στη Λάρισα έπαιζε αυτό. Αυτό ναι, αυτό ήταν καλό στη Λάρισα. Λίγο στου όρου του συμβολέου με τον Τιγρή εκεί τα χαλάσανε γιατί έπρεπε να σκουπίζει και όλα στο τέλο. Έπρεπε να μαζεύει και να βάζει και την μπουγάδα κτλ. Και επειδή δεν έγινε αυτό. Ναι, αλλά τελειώνει το γήπεδο όμω. Τελειώνει λέει. Του χρόνου θα παίζει. Πάντω ο Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό ο Μάρτιν ζήτησε 4 ποδοσφαιριστέ για να γίνει ανταγωνιστικό προ τον ΠΑΟΚ. Και ο Φαταούλη τον έφερε ένα που έχει ρίξει και αστόν να πούμε. Βρε, αυτό που έφερε έπαιζε μπάλα πριν από 17 χρόνια. Στην ΑΕΚ, φέρουν παίκτες από τον Κούγια. Καταλαβαίνεις, έχει φύγει μισή ΑΕΚ παραπάνω, έχει φύγει ο προπονητής. Στον Άρη 1500 διαρκείας έχουν από την Πρωτομαγιά. Ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος σου γλύφει τις πατούσες για να πάρει κανένα δανεικό. Άκου λίγο. Θοδωρέ,
Όταν ξεκίνησε την εκπομπή, ο Αρχή. Είναι 750. Είναι 700. Είναι κοντά, εσύ. Έπεσαν και 250 πλέον. Εντάξει, ρε. Εσύ είπε 4.000, ρε. 250. Εσύ είπε 4.000. 250 το μετάνιωσαν, πήγαν πίσω και πήραν τα λεφτά του. Εντάξει, εγώ είπα 1.750 και δεν το ανερώ. Αυτό τόσο είναι το νούμερο, νομίζω. Έτσι έμαθα. Εσύ λε 4.000. Εγώ λέω ότι έχει 1.750. Μπορεί να κάνω λάθο εγώ. Συγγνώμη, ακούω. Όχι, εντάξει, λάθο. Άμα κάνει παρέμβαση ο Τσαλτίδη, σα ο Βαθύλακος δεν τολμά να βγει εδώ. Καλά, πάντως στις τελευταίες δύο ώρες που κάνουμε εκπομπής σχεδόν δεν είχαμε ενημέρωση από την ΠΑΕΚ. Από την ΠΑΕΚ δεν είχαμε ενημέρωση. Είναι 1032, πλέον έγιναν 1048. 1032 έκλεισε. Σε μία ημέρα. Μπορεί να έγιναν άλλοι 16. Σε μία ημέρα. Τι έκλεισε, ένα 5 λεπτό τι ώρα θέλω κλείνω. Τι έκλεισε. Η πλατφόρμα ανοίγει. Α, κλείνει. Έλα, κύριε Παπαδά. Πατσατζίδικο είναι 24. Έλα, κύριε. Έρχεται. Αύριο στις 2.30 λέει έρχεται. Να δώσουμε την είδηση. Άρα 2.30. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού. 2.30 ώρα ο Ιντέγε. Αυτός που κατούρισε με στην Τούμπα Ντεμέκ κλεβαστικά. Ναι. Ναι. Αυτός που έχει αγωνιστική απραξία ένα χρόνο και έχει 14 συμμετοχές τα τελευταία 2 χρόνια στις ομάδες. Απραξία τι έχει εννοείς. Αγωνιστική απραξία. Δεν παίζει ενδεκάδα. Δεν παίζει, ναι. Εσύ άμα έχεις να κάνεις 6 ένα χρόνο, ρε φίλε, μπορείς να κάνεις. Μια χαρά. Να σε πει να σου. Κοίταξε να σου ναι, πω τώρα, σωστό. Πολύ σωστά λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο ρεπόρτερ του Άρη, στο ίδιο αεροδρόμιο που ήρθε λέει ο Τόργκελε λέει. Και ποιον είπε? Έναν ακόμη. Ναι, ο Τόργκελε λέει το πάγο. Και ο κύριος Μουν. Ο κύριος Μουν. Και ο Ραμπούτλα. Λοιπόν, δεν έχει άδικο ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτό. Ίδια περίπτωση με τον Μουν και τον Τόργκελε είναι. Συμφωνούμε κύριε Παπαδόπουλε. Ευχαριστώ που δέχεστε αυτό που λέμε. Έτσι. Να σου πω όμως αυτό το τι σκέφτομαι. Αν μπω στο μυαλό του Άρη, ας πούμε, του Καρυπίδη ή όποιου κάνει τις μεταγραφές, στον Άρη τον Πέμπτο που δεν κοιτάει να φάει την ΑΕΚ, επειδή δεν έχω και πολλά για να κάνω την υπέρβαση, βλέπω έναν καλό παίκτη, παίρνω το ρίσκο γιατί δεν πάω για πρωτάθλημα, αλλά δεν πάω και για να παίζω. Οπότε λέω, αν πάρω το ρίσκο ή ξέρω ότι έχω τη δεδομένη τη σταθερά μου, θέλω και ένα μεγάλο όνομα. Τώρα επειδή δεν μπορώ να σκάσω 3, 4, 5, 10 εκατομμύρια όσο χρειάζεται, δίνω 500 χιλιάρικα σε αυτόν και από εκεί και πέρα ελπίζω να μου βγει. Αν δεν μου βγει, από εδώ πάνε κι άλλοι. Φίλε, αλλά μπορεί να το πάρει το ρίσκο. Αυτό τον Ιντέγε θα τον πάρει ο Βαρέλα στη σπηλιά του. Ναι. Να ξέρεις, τον πάρει επόμενο, τον πάει στη σπηλιά, τον κλείσει μέσα να ξέρεις. Ας να τον πάρει στη σπηλιά του, αυτά θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Ο Βαρέλα σου λέει να τον πάρει στη σπηλιά αυτό τον Ιντέγε. Άσε που θα πάθει θλάση, τον πρώτο μήνα θα έχει πάθει θλάση, να ξέρεις. Ο Βαρέλα θα τον πάρει στη σπηλιά του, ο Βέλε δεν μπόρεσε να τον πάρει όμως στη σπηλιά του. Ναι, γιατί σιγά λίγο κύριε Θόδωρε. Γιατί ήταν offside, μπράβο ρε εσύ, μπράβο ρε εσύ. Το βγήκε από πίσω, δεν κατάλαβε, την έφερε. Τι να κάνουμε. Ήταν offside δύο τρίκες, μπράβο ρε εσύ. Πριν 30 χρόνια γίνανε κύριε Νίκο, αλλά φρέσκα βγάλε ο Κουλουράς. Ας τον Άρη, τι πρέπει να ψάχνει. Μέχρι και το προπονητή. Προπονητή τερμοταφυλάκου του Ολυμπιακού παίρνει. Ναι, καλά λέει. Μέχρι εκεί. Τερμοταφυλάκου. Μέχρι και στο γέλο ουρέντιο. Στο γέλο ουρέντιο. Τι έγινε στο γέλο. Στο ραδιόφωνο του Άρη. Ναι, βάζετε δημοσιογράφους του Ολυμπιακού. Τι σχέση είχε. Τίποτα. Τίποτα. Δεν είναι κακό. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι τσπαϊ. Δεν είναι κακό. Στάσου μου, ρε Κατίνα και εσύ. Τι Κατίνα, αφού λε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να έχει καλές σχέσεις με μια ομάδα. Έτσι. Αλλά κακό είναι να μην το παραδέχεστε. Τα ξέρει. Καταλάβες. Όλοι ψήφιζαν Ολυμπιακό. Εσύ δεν μπορούσες να ψηφίσεις γιατί είσαι άλλη κατηγορία. Εσύ τι ψήφιζες. Το έχει η μοίρα μου να είμαι ανάμεσα σε αριανούς. Δηλαδή τηλεοπτικά είχα τρεις. Ποιοι ήταν ο τρίτος του? Ο Ραπτόπουλος. Α, και τον Ραπτόπουλο. Ο Θουβού, ναι, ο Θουβού. Έτσι δεν ήταν. Ο Ολυμπιακός Θερμοσύμφωνας, εσύ και ο Μπουγάτσας. Και ο Μακουκούλα λίγο αργότερα. Ο Μακουκούλα ήταν Ηρακλειδάκι. Ήταν οπτή. Ναι, τώρα εδώ δεν μου φτάνει. Πάρε καλά που λέει και ο Βαθύλακος. Πέσει μου τα τρώγαμε. Λοιπόν, να κάνω μια παρέμβαση ακόμα γιατί είπε. Κλείσε με κάνε γιατί πρέπει να την κάνει. Γιατί έχουμε να διαβάσουμε. Ναι, λοιπόν, είπε για το offside του Βέλ δύο τρίχε. Ναι. Για το offside δύο τρίχε σε ανάποδη κίνηση που βάλαμε γκολ στην ΑΕΚ. Μέχρι χθε σωρώνατε με τον Τζιό με τον Πουγάτα και λέγατε πώ το πήρε το κύπελο με offside ο Πάου. Μου ήταν δύο. Το είναι ίδιο το offside του Βέλεθ. Εντροπή ρε φίλε. Άτοπο, άτοπο. Είσαι και ποδοσφαιρά άνθρωπο. Σε ανάποδη κίνηση είναι. Σε ανάποδη κίνηση. Έπεσε κάτω και τρέχει. Κλείσω φέδον. Κλείνω. Παίζε μόνος. Ατυχές θα το παράδειγμα. Ήταν τουλάχιστον μισό μέτρο.
Εντάξει. Μπράβο, και εσύ έκοψες ένα μέτρο, εντάξει. Όχι, μισό μέτρο, άμα το δεις τώρα. Ναι, αλλά υπάρχει το πέναλτι και η αποβολή. Υπάρχει και το πέναλτι. Δηλαδή, αν δώσει αυτό, αν μας σφυρίξει ο Κομίνης κανονικά και δώσει το πέναλτι, δεν υπάρχει goal offside. Ωραία. Είναι ως μη γενόμενο. Αν δεν δίνει το πέναλτι. Ωραία. Εγώ λέω δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, φίλε. Okay. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ζάχο, κανένα πρόβλημα. Ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Λέμε για τον τελικό του Βόλου, παιδιά. Ο Ζάχος λέει δεν υπάρχει πέναλτι πριν τον goal offside. Και πάλι το ίδιο θα σου πω. Πριν τον γκολ του Βαρέλα, εγώ να πω ότι είναι γκολ που δεν είναι βέβαια. Ο Βαρέλα κάνει κεφαλαία με την ΑΕΚ. Ναι, ο Μαουρίσιο. Και ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα. Όχι, ρε. Ο Βαρέλα, ρε. Ο Βαρέλα, ο Βαρέλα και σηκώνεται από δύο Μαουρίσιο. Ωραία, από το κόρνερ που έχει ξεκινήσει από φάουλ. Πάλι το ίδιο. Θα το βάλω στο βίντεο. Και πριν το φάουλ υπάρχει. Από το φάουλ και δει το κόρνερ. Ναι. Να το δώσετε. Κάνε συλλαλητήριο. Και εσεί κάντε ένα συλλαλητήριο. Εμεί δεν κάναμε. Εμεί πήραμε τάμπλ. Πήραμε πρωτάθλημα κύπελο μια χαρά. Και πέρσι τάμπλ πήραμε. Στην Καμάρα είναι δύο ξεχασμένοι. Πέρσι στην Καμάρα, φιλαράκι, εσεί πρέπει να πάτε. Ναι, τι να κάνουμε. Γιατί 50 χρόνια έχετε να πάρετε. Του χρόνου! Του χρόνου! Κοίταξε, 49 χρόνια λε του χρόνου. Όχι, 49 δεν λέω. Φορούσε ποδιά στο δημοτικό και κοντεύει να πάρει σύνταξη. 18 μηνών. Κατάλαβε. Σύνταξη πώ θα πάω, 18 μηνών ήμουν. Τι? 18 μηνών ήμουν. Όσο ήσουν. Ναι. Έλα, και εσύ ήσουν τρέγια. Και εσύ ήσουν τρέγια. Πάμε στου χορηγού. Ξεκινάμε. Πορκίτο. Αυθεντικέ και παραδοσιακέ γεύσει, κύριε Τρέγια, το πορκίτο. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητε νοστιμιέ να σα τρέχουν τα σάλια. Σαν να σα τρέχουν και εύκολα τα σάλια, έτσι κι αλλιώ. Ο σε καλύτερο... ένα λεσαλιάρι, ντρούλινγκ. Εγώ το έβγαλα στον εαυτό μου. Ο καλύτερο γύρο τη πόλη, χοιρινό ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, γιατί γελά. Πασέτε, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκε. Κλάψουμε με πολλέ επιλογέ για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρε και σαλάτε και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο η διεύθυνση. Και delivery στο 2310-520-555. Delivery είναι delivery. Στην Οξφόρδη, πώς το λέτε εσείς, delivery. Εγώ δεν ξέρω αγγλικά, ρε, βλάχο. Ούτε εσύ? Εγώ ξέρω, γιατί εγώ λέω ότι ξέρω. Πες παραγγελίες, πες. Delivery. Delivery 2310-520-555. Πώς είναι, κανονικά πώς λέγεται. Κανονικά πώς λέγεται. Τα έχω και προφορά, πες. Νατ. Delivery. Ρε, βλάχο από τα ασβεστοφόρη. Έλα, τελειώνουμε να φύγουμε. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή iPhone. Ωραία φωνούλα. Διαβάζω, κύριε Τρέγια. Ναι. Ή από το Google Play για συσκευές Android. Παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία σας. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης. Με το εξειδικευμένο συνεργείο της Mazda, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Αντανακλαστικά πήγα να διαβάσω. Κοντά έπεσα. Ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Η διεύθυνση Παπάφη 205, να πούμε το τηλέφωνο εδώ, 2310-924-931, το επαναλάβουμε, 2310-924-931. Τέλειωσες, να πω εγώ, ολοκλήρωσες. Πες και τα κάλαντα μετά, μα θέλεις. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ, το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεκλικίδη ΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει, δώστε λίγο βάση, ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Όχι μια φορά την εβδομάδα, ούτε μισή φορά το μήνα. Ενισχυμένο καύσιμο βάζετε στο ρεζερβουάρ σας στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Πού γίνεται αυτό? Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 225, στο Γεφυράκι των Μετέωρων, γιατί δυτικά είναι πάντα αλλιώς, παιδιά. Ανδρέα Παπανδρέου, επαναλαμβάνω, 225, στη Νεάπολη. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τα λάδια στόχημά σας με μεγάλη ποικιλία από λιπαντικά και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Όλα θα τα βρεις στο πρατήριο καυσίμων Τεκλικίδη Ισακ. Είπαμε, Ανδρέα Παπανδρέου 225, στο Γεφυράκι του Μετεωρών στη Νεάπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση. Τέλος, άλλο ένα βράδυ τα κοντά μας στο κομμωτήριο Ανανέωση. Η καλή μας φίλη η Πόπη με τα χρυσά χεράκια της που σας κάνει κουκλάκια. Εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια, καλά ακούσατε, δεν λέμε ψέματα ποτέ εδώ. Ανδρικό, γυναικείο, παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρουλάκια. Παίρνεις τη γυναίκα το παιδάκι σου και πας 5 ευρώ το άτομο και κουρεύεσαι οικογενειακός. Σας περιμένουμε επίσης να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες όπως πιστολάκι, κτενίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Όλα αυτά τα βρίσκεται στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπανδρέου 225 Νεάπολη. Γεφυράκι Μετεώρων και αυτό το κατάστημα. Σημειώστε το τηλέφωνο 2310-616-999. Επαναλαμβάνω, 2310-616-999. Να κλείσετε τα ραντεβού σας με τη φίλη μας την Πόπη να σας κάνει
special κούκλους και κούκλες. Ανανεωθείτε λοιπόν οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Αυτά από εμάς για σήμερα. Ελπίζουμε να ήμασταν ευχάριστη παρέα δύο ώρες απέναντί σας, μαζί σας. Πάντα συντροφιά με εσάς που είστε η δική μας ρεπόρτερ και η συμπαραγωγή, θα σας χαρακτηρίζα. Ακολουθούν τα παλικάρια από την εκπομπή Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μοσκοβίτης και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4 στον FM. Λίγο αργότερα η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα. Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Καβαδία, τον ηχογλύφτη μας της εκπομπής, για άλλη μια βραδιά που ήταν πολύ καλό συνεργάτης. Αφού έβαλε και το Acapulco Night, μια χαρά, έτσι. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ακροατές που ήταν εδώ συντονισμένοι στην εκπομπή. Αύριο, 8 Ράδιο Μαρμίτα. Λοιπόν, αύριο. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Ζάκο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια, Βασίλη Καβαδία, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ.